Είμαι πολύ αγωμένο, φίλε. Τι έπαθε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικού μου τι προάλλε, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τι προ-προάλλε νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις και πως το πεις τριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με την γνωστή συνταγή, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, το Θανάση Καδαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αρκεί
να τηλεφωνήσεις στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό, την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ ότι στο www.listoparto.gr στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπορείτε να βρείτε όποιο ανταλλακτικό χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητο μέσα από ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών. Τα μεγαλύτερα θεάματα στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή με το godmall.gr. Αποκτήστε σήμερα εκπτωτικά κουπόνια, εκπτωτικά εισιτήρια μόλις με 13 ευρώ απαρχική τιμή 18 για τη συναυλία του Γιάννη Πάριου, του αγαπημένου τραγουδιστή του Έρωτα, που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μία και μόνο εμφάνιση στο Θέατρο Δάσους. Αποκτήστε τώρα το εισιτήριό σας με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr στην ενότητα δώρο επιταγές. Μία αποκλειστική προσφορά από το Gold Mall σε συνεργασία με την Viva.gr. Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την Εσκιά της Βαροδήμος, η οποία για αυτό το καλοκαίρι προσφέρει το αυτοκίνητο το οποίο θα διαλέξετε με το καύσιμο για όλο το καλοκαίρι εντελώς δωρεάν και με μία ασύλληπτη προσφορά για σήμερα. Αν κερδίσει, με το καλό λέω εγώ για εσάς, η Αργεντινή την Κροατία, 1000 ευρώ κράτο για όποιο αυτοκίνητο διαλέξετε, είτε Kia, είτε Hyundai, είτε Skoda. Αν κερδίσει απλά η Αργεντινή την Κροατία, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αν δεν κερδίσει, κακό του κεφαλιού της. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Όταν μιλάμε για αυτοκίνητα πρέπει να προσέχουμε και πάρα πολύ την λίπανση, τα λάδια τα οποία χρησιμοποιούμε για τον κινητήρα τους. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μία σύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά VEG γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των αχυμάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά VEG είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά VEG. Κωστή, ο Ζαμπά είναι εξώφυλλο με την φανέλα της εθνικής ομάδας Βραζιλίας. Συγκινήθηκα. Κλάψε κιόλας. Συγκινήθηκα που είναι εξώφυλλο Ζαμπά. Εγώ θα συγκινηθώ αύριο. Σιγά σιγά ρίξε τους καφέδες. Σιγά τα γάρι, σιγά σιγά. Λοιπόν, εγώ θα συγκινηθώ αύριο. Αν όπως μαθαίνω υπογράψει ο Πούκι. Ναι. Και θα συγκινηθώ ακόμα περισσότερο, ποδοσφαιρικά εννοώ, εάν κλείσω και τον Βερντ Μπλουμ. Άσχετα είναι 32 χρόνια, καλός παιχταράς, για ένα χρόνο μπορεί να βοηθήσει από τη θέση του εσωτερικού χαφ, του οχταριού δηλαδή. Ναι. Του παίκτη box to box δηλαδή, του παίκτη που θα κάνει πίεση στον αντίπαλο, που θα πατήσει περιοχή, που θα σκοράρει, που θα γυρίσει πίσω, που θα ντουμπλάρει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι πολύ καλός. Όπως και ο Πούκι, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Λοιπόν, οπότε αυτός εδώ. Ποια είναι αυτή? Τι νοιάζει? Τι είναι αυτή εδώ, πού τις πήρε? Τι σε νοιάζει? Από το κλίν της πέτυχες. Θαυμάστρες αυτές. Λέγε. Παναθεμάσαι ρε κόκκι, πού τις βρήκες αυτές? Στο κλίν της πέτυχες. Παναθεμάσαι. Λέγε, τι θες να πω ρε κόκκι, γιατί είσαι σφιγμένος ρε κόκκι? Εγώ με ένα ποναϊράκι μου εσύ είσαι σφιγμένος. Τι σφιγμένος? Δεν ποναϊράκι σου. Τι ποναϊράκι? Χάλια είναι. Λοιπόν, λέγε παρακάτω. Τι να σου πω άλλο? Καταρχήν αυτό εδώ με τον ποδοσφαιριστή τον Βραζιλιάνο, μπορούμε να το πούμε μετά από 3 χρόνια, 2 χρόνια. Δηλαδή, αν αυτοί πήραν παίκτη με 6 εκατομμύρια και τον πουλήσουν 30, εντάξει, τον πουλήσουν 30, στη Λίβερπουλ και στην Άρσεναλ και στην, ξέρω εγώ πού, στο διάλογο την πουλήσει στη Ρεάλ Μαδρίτη, 40 εκατομμύρια, αυτό θα είναι το μπράβο. Ναι. Τώρα, αν αυτό έρθει εδώ πέρα και είναι χειρότερο, ξέρω εγώ, από τον Μαρκόφσκι τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, το πρώτο σκόρερ, θα πούμε ότι χάσαν τα λεφτά του. Δεν συγκινούμε εγώ με τέτοια πράγματα. Δεν έχει φτάσει. Η μαγιά είναι να βγάλεις ποδοσφαιριστή από τις ακαδημίες σου, να το βάλεις να παίξεις, να τον πουλήσεις. Να αγοράζεις ποδοσφαιριστή για να τον φτιάξεις είναι γκλαμουριά. Πώς θα σου το πω, είναι κακουριά. Πώς θα σου το πω, δεν είμαι σύμφωνος, θα πούμε. Το θεωρείς δηλαδή υπερβολική? Το θεωρώ για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να περάσει στους ομίλους του Champions League από τη μια και από την άλλη. Να πάρει το πρωτάθλημα, το θεωρώ μια κίνηση η οποία θα μπορούσε να γίνει μετά από όλα αυτά. Δηλαδή, εφόσον ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα, μπει στους ομίλους του Champions League, θα έχει την περίπτωση αυτή.
Τώρα το θεωρώ λίγο ουτοπικό, λίγο μακροχρόνιο και κακός, κακός είναι πρωτοσέλιδο, κακός είναι ξέρω εγώ πρώτο, η πρώτη είδηση κτλ. Καταρχήν εγώ αν ήμουν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ θα ένιωθα άβολα. Αν ήμουν ο Πουρλιωτόπουλος θα ένιωθα πάρα πολύ άβολα. Γιατί και θέλω σήμερα το απόγευμα που θα βγει αποστολή να δω αυτούς τους 3-4 που έβαλε ο Γκαρσία, το δεξί, το μπακ, το χαφ, το Μαρκόφσκι, το φορ, αν θα τους πάρει στην αποστολή. Ναι. Αν δεν τους πάρει στην αποστολή, είναι μεγάλο πλήγμα για μια, για μια εταιρεία η οποία έχει δώσει χρήματα και επένδυσε σε τμήματα υποδομής. Αυτό έχω να πω εγώ. Τώρα, αν αυτό βγει, Ρονάλντο, δεν το ξέρω, αυτό θα είναι η μαγιά του Γιώργου, του Σαββίδη ή του Ιβάν Σαββίδη, αν το κάνει. Εάν δηλαδή αυτό βγει, παιχταράς και τον πουλήσουν 30-40 εκατομμύρια και με αυτόν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα και γίνει το ιδεατό, τότε θα πούμε μπράβο. Αλλά νομίζω ότι το ρίσκο θα μπορούσε να πάρθει κατά την ταπεινή μου άποψη εφόσον ο ΠΑΟΚ πέρναγε στους ομίλους του Champions League και εφόσον ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα. Λέω λοιπόν καλό είναι, αλλά. Το αλλά είναι με κεφαλαία γράμματα, εκεί τα ξύλινα που έγραφε ο Μπούζας με τον Μπαζούλη εκεί. Με το χάρακα το μεγάλο. Το, κάτι γράμματα σαν το κεφάλι σου. Άκου ποια είναι η ένστασή σου. Ποια είναι η ένστασή σου. Ο ΠΑΟΚ μιλάει εδώ και ένα μήνα με τον Μπούκι και τον Βέρμπλουμ. Πώς τον είπες? Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ. Σιγά μην είναι και Βερμούτ. Βέρμπλουμ. Τι. Το είπες, το κατάφερε. Βέρμπλουμ. Πώς τον είπες εσύ? Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ. Το είπαμε και οι δύο. Δύσκολο είναι. Όταν ακούω ότι ένα μήνα παιδεύεται με αυτούς τους δύο. Ναι, παιδεύεται. Και κάνει μια ζαριά. 2 εκατομμύρια όπως λέει ΠΑΟΚ. 5 εκατομμύρια όπως λέει ο Βραζιλιάνη. Δεν με ενδιαφέρει. 5 από τα 5, 2 έγιναν τώρα. 2 λέει ο ΠΑΟΚ. Ναι, μήπως τον πήραν και 800. Δεν ξέρω, ρε φίλε. 2 ή 5. Και 2, 5. 5 και 2, 7. Άλλα ήταν. Σε μια μέρα πέσαν 20, τα νούμερα. 5 μπορεί να πούμε. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Άλλο είναι. Πώς ασχολούμαστε άλλο... με θέματα που δεν είναι τη αξία να ασχοληθούμε. Θες να τελειώσω? Όχι, δεν θέλω. Εγώ θέλω. Να αργήσει να τελειώσει, Γρηγόρη. Να το ευχαριστήσει. Ναι, ρε Γρηγόρη. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Τι άντρα. Λοιπόν, το θέμα είναι. Απλό και διαδικαστικό. Ναι, έχει ναι. Ένα ταλέντο το οποίο δίνουν με τη μία τα λεφτά τα οποία θέλουν, αρκετά. Ναι, ναι. Και έχει τους άλλους με τους οποίους κάνουν παζάρια. Ναι. Και λες γιατί ρε φίλα, τι λογική έχει αυτό. Γιατί δεν βγάλανε στην πρώτη ομάδα αυτόν. Συγγνώμη. Ο ΠΑΟ χρειάζεται ένα Βέρμπλουμ σήμερα, ένα Πούκι ή ένα Ζαμπά. Ένα Βέρμπλουμ ή ένα Πούκι. Ακριβώς. Άντε μπράβο, λοιπόν, αυτό λέμε. Είναι η προτεραιότητα. Ναι. Το Ζαμπά μπορούσε να τον πάρει και Αύγουστο. Ναι. Δεν έρθει και τίποτα. Ναι, ρε παλικά. Πώς κλείνει αυτό με τις συνοπτικές διαδικασίες χτες και οι άλλοι δύο. Γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων, ναι. ακόμη ναι. και για τον Κόντε. Υποτίθεται με τον Χριστοβασίλη, ναι. μιλάνε καθημερινά. Ναι. Τι είναι αυτό, θα μιλήσουμε, θα ξαναμιλήσουμε. Όχι, άλλο είναι δύο το λεπτά θέμα. Υπόθεση. Ο Κόντε είναι ο αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Πρίγιοβιτς και τον Ουάρτα και τους δύο. Πώς θα τον πουλήσει τον Πρίγιοβιτς τα 8 εκατομμύρια αυτό το παλτόρα με του Μουντιάλ που μπαίνει στο 88 και αποβάλλεται στο 89. Είναι μπελάζ για τον ΠΑΟΚ αυτό. Πώς θα πουληθεί ο Ουάρτα, ο οποίος θα πούμε η Αίγυπτος ήταν παιδική χαρά εκεί. Ο Θεός Ρα τους έβαλε 3 μήνες να τρώνε χόρτα εκεί στην Αίγυπτο να πούμε. Ο Θεός Ρα έβαλε να πούμε τους Αιγύπτιους να τρώνε χόρτα 3 μήνες στην Αίγυπτο. Να συνεχιστεί το Ραμαζάνι. Τους βάλει να κουβαλάνε πυραμίδες επάνω. Έχεις απάντηση για το αυτονόητο? Ναι, έχω απάντηση για το αυτονόητο. Για ποιο λόγο? Τι για ποιο λόγο? Για εντυπωσιασμό. 100% για εντυπωσιασμό και για τίποτε άλλο. Ο ΠΑΟΚ πλήττεται στο θέμα των Ακαδημιών σε αυτή την περίπτωση. Και θα πληγεί ακόμα περισσότερο μετά από μερικές ώρες, εάν στην αποστολή ο Λουτσέσκου δεν πάρει κανένα ποδοσφαιριστή από την ΚΑΠΑ 20. Την πρωταθλήτρια ομάδα, η οποία έχει επέκταση στις εθνικές ομάδες, αν την παρακολουθείς. Ναι. Και ο Νοκοποκοτοκογκέγκε. Πάει τελείως. Σε απάντησα. Τι έγινε, γιατί αυτά τα μούτρα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτά τα μούτρα. Είσαι σαν ύποπτος, θα πούμε, ο οποίος ξέρω εγώ έχει φάει από την εφορία λεφτά και πάει στον έφορο να απολογηθεί. Δεν μ' αρέσουν τα μούτρα σου. Δεν μ' αρέσουν τα μούτρα σου. Εγώ έφαγα ενέσεις, έφαγα αυτά στην πλάτη, πιο φορμαρισμένος είμαι. Δεν μ' αρέσουν τα μούτρα σου. Λόγω ένεσης. Τι λόγω ένεσης. Ναι, με το πάρανε λόγω ένεσης. Με βάλανε, πώς το λένε, βασιλικό πολιτό στην ένεση και είμαι πιο. Έχεις να πεις κάτι άλλο για Ελλάδα? Αξίζει. Για Ελλάδα να πω κάτι άλλο. Άκουσα με προσοχή τις τελευταίες 2 μέρες το ρεπορτάζ του Βασίλη του Μάστορα. Ο οποίος Μάστορας, όπως έλεγε ο Αναστόπουλος, μην πέφτεις στη διαδικασία του Μάστορα. Ο Μάστορας είναι δολοπλόκος και δημιουργεί θέματα. Τελικά δικαιώθηκε ο Μάστορας. Τέλος πάντων, ο Μάστορας σιγά σιγά βγάζει τους προβληματισμούς με ένα πολύ ωραίο τρόπο που άκοψε ο Ραπτόπουλος βγάζει εδώ και ένα μήνα. Δηλαδή ο άκοψος Ραπτόπουλος, ο Τουμπιώτης, ο Άγαρμπος, ο Άχαρος, ο Άξεστος, ο Ραπτόπουλος είπε 5 πράγματα για τον Άρη. Ναι. Είπε 5 πράγματα για τον Άρη εδώ και 1,5 μήνα. Έρχεται λοιπόν ο Μαστρός που λέει ο Αναστόπουλος και λέει τα ίδια πράγματα με πιο όμορφο τρόπο και ο προβληματισμός του δεν υπάρχει ψηλή.
Δεν υπάρχει ψηλή, δεν υπάρχει κοντή, δεν υπάρχει χοντρή, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι δεν υπάρχει. Mm. Το κατάλαβε. Είπα αυτά στα συνθήκα, λέει ο Μαστόρα. Μην μιλά, δεν σου πάει. Ο Αναστόπουλο. Ο Μαστόρα λέει ότι είπα αυτά στα συνθήκα, ο Άρης είναι δημιούργημα μεγάλων οικονομικών ασφαλειών. Και αν το Νοέμβριο ο Άρης έχει λεφτά, τι να το κάνω εγώ αν οι μεταγραφές κλείσουν. Το κατάλαβες. Σωστά. Σωστό. Άρα... Οπότε οι Αυγιανοί που λένε, οι Μπουγάτσις και οι Ντρούλινγκ που έχουν πιει, να πούμε, οπαδικό νέκταρ, να πούμε, και έχουν τρελαθεί. Τέταρτη, τέταρτη σ' έχω, τέταρτη. Θα βγούμε τέταρτη, τέταρτη. Πού τέταρτη θα βγεις από το τέλος, τέταρτη. Να πούμε λοιπόν τους Αυγιανούς ότι αυτό το τουρκοραδιόφωνο που λένε δεν είναι τουρκοραδιόφωνο επειδή τον Άρη τον έχει του πεταματού, επειδή ο Άρης ο ίδιος είναι αυτή τη στιγμή του πεταματού και προσπαθούμε να βρούμε την άκρη πώς θα προχωρήσει. Το κατάλαβες, Γρηγόρη? Γιατί λένε οι Αριανοί εκεί στα ράδιο, το τουρκοραδιόφωνο! Αχ, έχετε το τουρκοπάκ! Ναι, τι θες? Εγώ δεν θέλω τίποτα. Ναι. Εσύ μη έχεις φάει από την ώρα που ήρθες. Πήρα και τον Κοφίδη να αναλάβει τις ακαδημίες του Άρη. Τι να τους μάθει, και να χορεύουν rock and roll? Έχετε χαζέψει εκεί στον Άρη, τι πίνετε, να πούμε? Ναρκωτικά πίνετε? Πήγε τι πίνετε? Στην ομάδα της καρδιάς του. Πήγε στην ομάδα της καρδιάς, τον Κοφίδη. Πήγε να αναλάβει. Δεν έπαιξε στον Άρη. Τι έπαιξε? Δεν έπαιξε το παρελθόν στον Άρη. Το παρελθόν έπαιξε στον Άρη. Στο παρελθόν, όχι το παρελθόν. Ναι. Στο παρελθόν. Κονόμησε από τον Ηρακλή από τις ακαδημίες. Ναι. Θα χεστεί στο Τάλιρο τώρα στον Άρη. Έχει να πέσει πείνα. Τον βλέπω στην αιμονία σφιγμένου τον Κοφίδη με τον Αναστασιάδη εκεί να τρώνε. Πώς τα λένε, μπιζέλια. Και ερίκια. Ερίκια και μπιζέλια μαζί. Πού πα στον Άρη, ρε Κοφίδη? Τον πήρε δηλαδή ο Ψηφίδη τον Κοφίδη στον Άρη. Κονόμησε Κοφίδη. Ο Ψηφίδη τον πήρε ή ο φίλο σου? Ποιο πώ? Ο Τέο. Ο Τέο. Ναι. Τέο έγινε Τέο, το ξέρει και από πριν. Καρυπίδη. Σιγάρευε το προσβάλαμε. Δεν ξέρω. Ο Τέο είπαμε. Τι είπαμε? Εντάξει, ο Γιώργο ένα, ο Τέο άλλο. Εσύ τον έλεγε μπαμπά. Μετά τον έκανε κύριο Γιώργο. Μετά τον έκανε κύριο Σαβίδη. Μετά έκανε κάτι κολοτούμπε και. Θεμενάδες και υποκλήσεις. Ποιες είναι οι κολοτούμπες και οι θεμενάδες? Ότι λέω ότι αυτή η μεταγραφή γελάει ο κόσμος. Έτσι γίνονται οι θεμενάδες. Άσε ρε κοκκινή, δεις τα βρωμόχερά σου εκεί πέρα. Έχω πιάσει 4 κιλά σαλάμι, να πούμε. Βρωμάει σκορδίλα. Αυτό το μαύρο που σου αρέσει. Έλα, έλα. Βρωμάει σκορδίλα το χέρι σου. Άιντε να πούμε από εκεί πέρα. Φέτε ήταν ή ολόκληρο το πιο. Ολόκληρο. Τι είναι, κουμπαρά? Ο κόκκινο και ο ραπτόπουλο έχουμε ένα κοινό. Όταν έχουμε ρεβίθια, φασόλια κτλ. Τι λέει, τα πάμε. Τραβάει εκεί στο αλαντοπολείο. Ρεβίθια τι πάει. Λέει λίγο σαλαμάκι. Λίγο λουκάνικο. Λίγο λουκανικάκι. Λίγο βρώμικο, ρε παιδί. Λίγο βρώμικο. Κατάλαβε. Κατά τα άλλα φάγαμε ρεβίθια. Ρεβίθια από τη μια λουκάνικα. Χθε έφαγα ρακά. Λέω... Κατεψυγμένο τον πήρε. Εσύ να σου κατεψυγμένο στο κεκτοφορείο. Κατεψυγμένο ρακά έφαγε. Γιατί θα πάθω? Θα έκλανε όλο το βράδυ. Κάσα πω. Θα βρωμούσε όλη η οδό εκεί που μένει. Κάνω ρακά, βάζω με και καροτάκι και λέω τώρα. Εσύ το μαγείρεψε γρήγορα. Εγώ το μαγείρεψα. Μπράβο Γρηγόρη. Τι καλό σύντροφο. Να μην φάμε και λίγο τόνο. Έβαλα και τόνο μέσα. Ένα τόνο έβαλε. Όχι. Ένα τόνο χωρίς λάδι. Πρόσεχε, μη σε πιάσει σκορδούτο. Σκορβούτο. Σκορβούτο. Όχι σκορδούτο, ρε ηλίθεια. Σκορβούτο είναι. Όχι σκορδούτο είναι. Ποιο σκορβούτο? Ναι, σαν την Ουρουγουάη που την έκανε Ουρουγουάη. Πρόσεξε. Από τον Ιαγουάρο. Με του τενεκέδε. Πρόσεχε, μην πάθει κανένα σκορδούτο. Αν θα φάω δηλαδή ένα τέτοιο στο. Το τρίμηνο είναι πρόβλημα. Επειδή εντάξει. Σε βλέπω να μαγειρεύει πολύ τελευταία, γιατί από ό,τι φαίνεται δουλεύει πολύ λιγότερο από τη σύζυγο. Μαγειρεύω. Γι' αυτό η μαγειρεύω. Είναι αλήθεια, τη σύζυγο μου δουλεύει πολύ. Ναι. Βέβαια, τι κοροϊδεύει. Έχει τα φιλήσει σκούτελα παγωμένα κόκκινη. Τη βέχει την κοπέλα από 12 ώρες δουλεύει και αυτό σε κάνει σκορδούτο εκεί πέρα. Τι να τον πει τώρα. Τι να τον πει. Και με μαγείρεψε, αγάπη μου, τον κόκκινο. Εγώ κάθομαι. Όλη τη μέρα κάθομαι. Τι ό,τι μέρα κάθεσαι. Αφού έχει χρόνο να μαγειρέψει, πάει να πει ότι. Πόση ώρα κάνει να κάνει να φτιάξει ένα αρακά. Ένα αρακά. Καταρχήν πρέπει να πάει να αγοράσει. Έτσι. Δεύτερον, πρέπει να τον ξεπαγώσει. Λοιπόν, άκου να μαθαίνει. Για πα να μάθει. Ειδή ηλίθιο. Παίρνει τον αρακά. Τι κάνω? Αγοράζει τον αρακά. Τον αγοράζω. Χρειάζεσαι τόματο πολτό. Τόματο πολτό. Τόματο πολτό. Ναι. Λαδάκι. Ναι. Αλατάκι. Ναι. Πιπεράκι. Αυτό. Άντε, συνταγέ μαγειρική τώρα. Πα, πολύ αλατάκι βάζει. Όχι. Εγώ δεν βάζω ποτέ. Εγώ δεν βάζω ποτέ. Ναι. Λοιπόν. Ναι και. Να τελειώσω. Θέλω να πω συνταγή στον κόσμο. Κρεμμυδάκι φρεσκοκομμένο. Ναι. Εντάξει. Άνηθο. Ναι. Τα βάζει στη χύτρα ταχύτητο. Στη χύτρα. Χύτρα. Στο χύτρα. Χύτρα ταχύτητο. Στη χύτρα, ναι. Στη χύτρα, ναι. Γιατί πηδά την κουβέντα. Ναι, ναι. Τελικά. Τα αφήνει μέχρι να σηκωθεί η βαλβίδα. Ποια είναι η βαλβίδα? Έχει χύτρα ταχύτητο βαλβίδα. Έχει. Ωραία. Σηκώνεται η χύτρα. Μόλι ανεβεί η βαλβίδα, ναι. Το κατεβάζει στο 6 ανάλογα τι αιστεία έχει ή στο 5,5. Ναι, ναι. Το αφήνει 25 λεπτά ναι. Και είναι έτοιμο το φαγητό. Η πυροσβεστική ποτέ έρχεται.
Άμα παρεξηγεί τα ταχύτητα. Κοντά είναι η πυροσβεστική. Η ίδια διαδικασία με άλλα ναι. υλικά είναι για τα φασολάκια. Μάλιστα, εντάξει. Για τα λαδέρα. Αυτό είναι. Κατάλαβες πώς ακούτε λαπαγωμένα θα φιλήσει ο κόκκινος. Όχι, εγώ σου λέω και πώς μαγειρεύει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Βέβαια. Και το βάζεις μετά, σερβίρεις. Και είναι καταπληκτικό. 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 Αγάπη μου, μαγείρεψε. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα το τροπή. Άλλα θέματα. Συγγνώμη. Όταν παίρνει κάποιες μπριζόλες ή σηκώτη ή κάτι άλλο και το βάζεις στο φούρνο και το ψήνεις. Ναι. Δύσκολο. Κάνεις και τέτοια δηλαδή. Γιατί ή να κόψεις πατάτες καθαρής και τις τηγανίσεις είναι δύσκολο. Εσύ είσαι περιζήτητος γαμπρός. Ή να κάνεις μακαρόνια είναι δύσκολο. Σοβαρά μιλάς. Τότε... Σοβαρά μιλάς. Είσαι περιζήτητος γαμπρός. Δεν είμαι γαμπρός, είμαι παντρεμένος. Δεν πειράζει. Είμαι ζητεμένος. Δεν μια χαρά είσαι αρχοντάνθρωπος. Τι λες τώρα. Το αν είμαι αρχοντάνθρωπος. Είσαι αρχοντάνθρωπος. Είναι άλλη ιστορία. Είσαι αρχοντάνθρωπος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, παρακάτω είναι προσωπικά δεδομένα, δεν τα λέμε όλα. Το θέμα είναι ότι ναι. η μαγειρική, όπως λέω και άλλους ανθρώπους, τους ευχαριστεί. Όλοι οι άνεργοι μαγειρεύουν. Οι άνεργοι. Γιατί μαγειρεύει κανένας που δουλεύει 12 ώρες τη μέρα, 13 ώρες, 8, 10 ώρες, είδες κανένα μαγειρεύει. Πάνε οι γυναίκες τους δουλεύουν, τους διώξαν από τη δουλειά για να μην τους διώξουν. Κεφάλι στο μάχη, πού θες να βάζεις γουνιά. Τι κεφάλι στο μάχη, λοιπόν. Νίκο, μαγειρεύεις κανένα φορά. Ποτέ. Τι να μαγειρεύεις, δουλεύει ο άνθρωπος. Ποτέ, ούτε μόνο τόσο κάνω. Baby sitting κάνεις. Κάνω πολύ. Τι αλλά δεν μαγειρεύω. Τι τεμπέλεις. Τι είναι, baby sitting. Baby sitting, ξέρεις το baby sitting τι είναι. Έχεις κάνει baby sitting. Έχεις τον αχιλέα έξω στις σκούλες και γνωρίζεις. Γνωρίζει γκόμενες. Γνωρίζει γκόμενες. Πάει ο σκύλος. Και το παιδί. Είναι καλύτερες παγίδες. Είναι. Αυτά τα έχω πει εγώ. Έλα. Ναι. Όταν τα λέγαμε, ξύπνησε αργά. Άρχισε να βγάζει την ευγενία βόλτα. Λέω ζαμπά! Άσε ρε κουλιανέ. Πρόσεξε τώρα πώς κάνετε. Ναι. Δηλαδή ναι. είναι ένας τύπος ο οποίος είναι μπρούκλης. Έχει τα λεφτά του. Ποιος έχει τα λεφτά του. Ο Πάουκ. Ναι. Ναι, ο τύπος, ναι. Και έχει μια πολύ ωραία γκόμενα. Την οποία είναι να την βγάλει, να την κυκλοφορήσει. Παρθένα όμως. Πρέπει πολύ ωραία γκόμενα, είναι το Champions League προς. Δεν ξέρουμε. Και ξαφνικά στον δρόμο. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε αν είναι λεσβία, είναι κανονική. Βέβαια το Champions League είναι η γκόμενα, η οποία έχει μπροστά και λέει παιδιά πρέπει να αφοσιωθείτε σε αυτή την γκόμενα τώρα, να τη βγάλετε να την κυκλοφορήσετε. Ναι, ναι, ναι. Ξαφνικά λίγες μέρες πριν πάει να γνωρίσει την γκόμενα, βρίσκει στο μπαρ ένα τουμπανάκι, ένα τρομερό. Εσείς λέτε να μην πάρει να το φάει το τουμπανάκι, να το αφήσει να περιμένει την γκόμενα. Αυτό μου λέτε. Θα φας και το τουμπανάκι, θα φας και το Champions League. Απλά τα πράγματα. Λέω... Άμα είσαι Μπρούκλης, κάνεις ό,τι θες. Που λέω, ο νεοπλουτισμός του ΠΑΟΚ σε όλο το μεγαλείο. Η απλή λογική του άλλου δεν είναι. Κυνηγοί δεν είμαστε. Στο λέω για να πάμε. Πόσα εκατομμύρια τον πήρατε αυτό τώρα. Από 5 πήγατε 2 τώρα. Χαμό, δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Γιατί δεν αγοράζετε τον. Ειδικό δίδαγμα. Στάσου, αυτά που είπε ο Κουλιανός. Από αύριο θα κυκλοφορούμε τσίγκινο. Στάσου. Γιατί. Στάσου. Από αύριο θα κυκλοφορούμε τσίγκινο. Ο Θωμάς ο Μητρόπουλος πόσο κοστίζει. Λιγότερο. Γιατί είναι κάνει. Πρώτα πάρε το Θωμά το Μητρόπουλο και άσε. Είναι πολύ πιο τούμπανο από το Ζαμπάνο. Το τούμπανο. Πάρε το Θωμά το Μητρόπουλο και άσε τώρα τι βλαχομαγκέ τη νεοπλουτίστικη να πούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίσας, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Πριν πάμε, έλα εδώ. Καθίστε δύο λεπτά λίγο. Όχι, ήρθε και ο μαύρος. Σήκω λίγο δύο λεπτά. Κορίτσια, εδώ είναι ο Πόκο Λόκο, μαύρος. Σήκω λίγο δύο λεπτά να καθίσω τα κορίτσια και θα σε καθίσω. Εκπομπή κάνουμε. Φυσικά, εκπομπή κάνουμε. Ναι, άμα είσαι ευγενικός, πάρε μια καρέκλα. Να καθίσουν οι ξαδέρφες από την εκκλησία είναι αυτές. Από πού, από την Αϊθαράπη είναι. Τι σε σπερινότη βρήκε. Από την εταιρεία ψυχικής υγιεινής. Ψυχικής υγιεινής. Ναι. Τρελές είναι δηλαδή. Όχι. Τι λογικές είναι, τι είναι. Λογικότερες. Λογικές ήταν, κύριε, εδώ στην εκπομπή. Πιά σου. Είναι. Πού τις τσάκωσες. Τα κορίτσια τα οποία ναι, μας βοηθήσανε να πράγμα. Κάνουν τουρνουά ποδοσφαίρου. Το τουρνουά ποδοσφαίρου. Και τι τις έβρες, να μιλήσουν εδώ, να πέσει η ακροματικότητα στο 30%. Ωραίες αυτές κάνεις, ρε κόκκινε. Πού κάνετε για κάνα καφέ, κέρασε κάνα καφέ. Κέρασε κανένα ποτό, κανένα αυτό. Εγώ νόμιζα την εκκλησία του Αιθαράπητα. Εγώ νόμιζα ότι ήσασταν από το αυτό. Από τον Εσπερινό ότι ήρθατε. Τι θα μιλήσουνε να πούνε. Συγγνώμη, θα μιλήσετε, ήρθατε. Για ποιο λόγο καθόταν. Συγγνώμη, εγώ. Την ομορφιά σου ή την ομορφιά μου. Ναι. Ήρθε να. Ήρθε στο κόκκινο μια φορά το μήνα την ακροματικότητα. Είδε που τη βουλιάζει, που τη βουλιάζει, την πάει πιο κάτω. Πάντω για τον κόκκινο. Ελάτε, πάω εγώ με το μαύρο έξω να φάω. Δεν θα αργήσουμε πολύ. Λοιπόν, καθίστε, έλεγε εκεί και κάτσε λίγο. Λοιπόν, πριν από δύο εβδομάδες διοργάνωσαμε ένα άλλο Μουντιάλ, ένα τελείως διαφορετικό Μουντιάλ, για το οποίο καλό είναι να έχει ο κόσμος γνώση, σε συνεργασία με την ΕΨΙΚΑ, όπως ονομάζεται η Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής,
ένα τουρνουά για ανθρώπους οι οποίοι είναι συνάνθρωποι μας, απλά η φύση δεν τους χάρισε ό,τι χάρισε εμάς, την ψυχική υγεία και άλλα προβλήματα όπως σύνδρομο Down και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς βιώνουν, και για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στην κοινωνία και να πορεύονται καθημερινά, χρειάζονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι από εμάς να είναι καθημερινά δίπλα τους και να δίνουν ένα τεράστιο αγώνα. Η Κική και η Ελένη είναι δύο από αυτές τις κυρίες οι οποίες ασχολούνται καθημερινά με αυτά τα παιδιά. Κική και η Ελένη, καλησπέρα. Ξεκίνα, μη στεναχωριέσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πλησία στο μικρόφωνο. Πώς κάνετε έτσι, ρε κορίτσια. Δεν είναι ο Βελζεβούλ. Μικρόφωνο είναι. Εντάξει. Τι εντάξει, σιγά. Τον πήρατε από φόβο, τη σκομπάλα. Ναι, σας λίγο μας φόβησε. Σας φόβησε. Είναι τέτοιο. Τρομακτικός. Σηκωθήκατε με. Τι είναι? Τρομακτικός λίγο είναι. Ότι είναι, φαντάζομαι το δεις το βράδυ. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Θα φας το φαγητό σου με τη μία. Το τρώω. Λοιπόν. Κορίτσια, ξεκινήσαμε κάτι από κοινού το οποίο, για το οποίο δεν από τίποτα. Θέλω να μιλήσετε εσείς. Πώς το γευτήκατε? Κική. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια του Μετρόπολης και τη δική σου. Να πούμε ότι ήταν ένα τουρνουά το οποίο το στήσαμε έτσι αρκετά γρήγορα. Ήμασταν περίπου 15 ομάδες από μονάδες ψυχικής υγείας και μονάδες ειδικής αγωγής της Θεσσαλονίκης. Είχαμε μαζί μας την υποστήριξη του ΤΕΦΑ, της ομάδας ποδοσφαίρου των γυναικών του ΤΕΦΑ, καλά τα λέω Λένη? Της ΑΠΕΛΑ, καλά. Και από το τμήμα ειδικής φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑ. Ωραία, την Under 17 της ΑΠΕΛΑ Γκαδά, που ήταν μαζί μας, σε ομάδες Unified. Δηλαδή, βοηθούσαν σε ομάδες των παιδιών αυτών για να μπορέσουν να γίνουν οι αγώνες με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και να υπάρχει κάποιο... Έτσι, έτσι. Είδα ότι το χαρήκανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, τα παιδιά αυτά. Πάρα πολύ. Αλλά είδα και κάτι άλλο, ότι ενώ ζούμε χαλεπούς καιρούς και πάρα πολύ περίεργους, καταρχήν, όπως εσείς, είδα πάρα πολλούς εθελοντές. Ναι. Είχαμε ανθρώπους που βοηθούσαν και από το προσωπικό της ΕΨΙΚΑ, τον ελεύθερο τους χρόνο, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν και την ΕΨΙΚΑ και τα παιδιά μας και θέλησαν να σταθούν και την ημέρα μαζί μας. Και όχι μόνο εθελοντές, αλλά και κάποιες εταιρείες, οι οποίες πραγματικά... Πολλές εταιρείες. Εγώ θα μου επιτρέψεις να παρέμβω ότι έτσι. Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να γίνει σε εμάς, οι οποίοι προσπαθήσαμε να στήσουμε αυτό το τουρνουά, έτσι, ήταν αυτό το οποίο βιώσαμε για έναν ολόκληρο μήνα, που υπήρχε ένα τηλέφωνο, όχι δεύτερο. Δηλαδή θέλουμε αυτό, έτσι. Πείτε μας πόσα θέλετε. Και έτσι, δεν μιλάμε για χρήματα, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Όχι χρήματα ποτέ. Μιλάμε υπηρεσίες για υπηρεσίες, δηλαδή ο κάθε έκασος το είδος του. Κάποιος να φέρει τα νερά, κάποιος να φέρει το σάντουις των παιδιών, κάποιος να φέρει τις ομπρέλες, κάποιος να φέρει κάτι άλλο. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πράγμα, η ανταπόκριση που υπήρξε ήταν μοναδική. Ήταν. Και χωρίς κανένα σκοπό ιδιωτέλειας. Όχι. Ανιδιωτελώς. Η αλήθεια από όλους, και αυτό είναι το πιο όμορφο από όλα. Για να πω λίγο, να σε διακόψω γρήγορα, το καλύτερο από όλα για μας ήταν ότι όταν τελείωσε η διοργάνωση, από όλους αυτούς τους ανθρώπους ακούσαμε ότι είναι μαζί μας ακόμα και αν τους ξαναχρειαστούμε την επόμενη φορά. Καταρχήν, υποσχεθήκαμε κάτι, γιατί δεν βρεθήκαμε από τότε. Ναι. Εντάξει, εγώ και έναν τραυματισμό έκανα τον ήρωα. Λοιπόν, ότι θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε να είναι ετήσιο. Έτσι. Είναι ετήσιο. Θέλω μια κουβέντα η οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί δεν το γνωρίζω, άλλο να βιώνεις κάποιες ώρες με αυτά τα παιδιά και άλλο να είστε κάθε μέρα όπως είστε εσείς. Πείτε μου λίγο την επόμενη ώρα πώς ήταν αυτά τα παιδιά. Α, θα σας πει η Ελένη που ήταν μαζί. Ελένη, πες μου λίγο πώς ήταν, δηλαδή το ζήσανε τόσο έντονα όσο δείχνανε εκεί. Θα πω χαρακτηριστικά κάτι που ήταν συγκινητικό. Ένας δικός μου αθλητής μου είπε ότι είχε να χαρεί τόσο πολύ από όταν ήταν έφηβος και είναι τώρα 39 ετών.
έπιανε την καρδιά του και μου έλεγε, ήθελε να με αγκαλιάσει, να μου πει ευχαριστώ, χάρηκε, έπαιξε, έφαγε, είναι πολύ κοινωνικός και του άρεσε που γυρνούσε συνέχεια και δεν έπαβε να κάνει γνωριμίες, μίλησε στην τηλεόραση, γνώρισε το Βιερίνια, το Μαυρίδι, όλους αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή δεν ήθελα να τελειώσει η μέρα πραγματικά. Και επειδή για τα άτομα με ψυχική ασθένεια είναι όντως πολύ κουραστικές, ένα τουρνουά ας πούμε τόσες πολλές ώρες, φάνηκε ότι τελικά το αποτέλεσμα ήταν τόσο θετικό που δεν θέλανε να φύγουν τα παιδιά. Το λέγανε και την επόμενη και την μεθεπόμενη μέρα, δεν ήθελαν να φύγουν πραγματικά. Και αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο, επειδή μπαίνουμε στην ψυχούλα τους και όλων μας, πόσο θα το περιμένουν και πόσο θα το προσδοκούν την επόμενη φορά, έτσι, και θα θέλουν να είναι και καλύτερο. Έτσι, έτσι. Και για να κλείσουμε, θα ήθελα να πείτε κάτι, γιατί δεν θέλω να πω πολλά, για τους ανθρώπους με κεφαλαία γράμματα παύλα αθλητές, έτσι, οι οποίοι παρατήσαν στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Έτσι. Κάποιοι θυσιάσαν και μια μέρα, βλέπει ο Αντελίνο Βιερίνια. Έτσι. Κάποιοι ήρθαν από άλλες πόλεις. Δεν λογαριάσαν τίποτα, κάτσανε με τις ώρες και θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βιώσατε αυτό και πώς είδατε τα παιδιά τα οποία τρέχαν να βγουν φωτογραφίες μαζί όπου βγαίνουν τα μικρά παιδιά. Όταν μιλάμε παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και 40 χρόνια και να είναι παιδιά. Έτσι. Το ενημερώνουν τον κόσμο για να καταλάβει. Έτσι ακριβώς. Απλά δεν είναι επικίνδυνοι για τον κόσμο. Προσπαθείτε εσείς με έναν τιτάνιο αγώνα τον οποίο κάνετε να είναι έτσι ώστε να μπορούν να σταθούν στην κοινωνία ακόμα καλύτερα. Ισχύει αυτό. Πώς το γευτήκαν όλο αυτό, έτσι, με, ας το πούμε τους επώνυμους, αλλά ανθρώπους με κεφαλαία γράμματα οι οποίοι ήρθανε, ανταποκρίθηκαν. Ναι, ήταν πολύ, πολύ μεγάλη χαρά και για αυτούς και με εμάς που άνθρωποι επώνυμοι, έτσι, από όλες τις ομάδες, αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας, ήταν μαζί μας εκείνη την ημέρα, παίξανε με τους αθλητές μας μαζί. Αυτά για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έτσι ξεδανικεύουν τους αθλητές αυτούς, τους μεγάλους αθλητές, είναι όνειρο ζωής. Δηλαδή το ότι μπορεί να παίξεις με το Βιερίνια, νομίζω ότι για κάποιον ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί να είναι και όνειρο ζωής. Την ημέρα έγινε αυτό και όχι μόνο με αυτόν και με τους άλλους πρώην ποδοσφαιριστές, ενεργούς όμως στα κοινωνικά, προπονητές κλπ. Ήταν μια εξαιρετική ημέρα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να τους έχουμε πάλι κοντά μας. Να πω και κάτι άλλο. Συγκεκριμένα θα ήθελα να πω έτσι το μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Βιερίνια, στον Γιώργο του Μαυρίδη και επίσης και στην ηθοποιό την Άντε την Κοντογιώργη που πραγματικά έχει μια πολύ κουραστική μέρα και προσπάθησε, ήρθε μαζί μας. Ναι, κάνανε πολύ μεγάλη χαρά τα παιδιά, βγήκαν φωτογραφίες μαζί της. Είχε κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα ένα πολύ ωραίο δισέλιδο. Να πω για μένα, υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες είναι μοναδικές. Ναι, ήταν εξαιρετική. Ο τρόπος που έβλεπα τον Γιώργο τον Μαυρίδη να αγκαλιάζει ένα παιδί, να τον αγκαλιάζει το παιδί. Ο τρόπος που είδα τον Παύλο Δερμητζάκη να πανηγυρίζει ένα γκολ. Ο τρόπος που έβλεπα τον Τάσο τον Καζιαμπή να κοντράρει τον Παύλο Δερμητζάκη ή ο Μυροφορίδης με τον Βοσνιάδη να κάνουν τους διαιτητές και το VAR. Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα δεν δείχναν ότι είχαν να κάνουν με κάτι διαφορετικό, αλλά ότι παίζανε ένα κανονικό αγώνα ποδοσφαίρου. Έτσι. Και έτσι. Να πω ότι θέλω να ελπίζω, γεροί να είμαστε, ότι του χρόνου θα κάνουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο και το πιο προσδόκιμο είναι να κάνουμε κάτι το οποίο θα έρθει και κόσμος να το παρακολουθήσει. Έτσι. Γιατί εκεί καταλαβαίνω ότι τα παιδιά θα αρχίσουν να βιώνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι, ναι. Και θα πρέπει να μην έχουμε ταμπού εμείς οι κοινοί θνητοί απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαιτερότητες, θα το πω. Γιατί συνήθως εκτιμάμε όταν χάσουμε κάτι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από τη φύση, από το Θεό, όπου και αν πιστεύει κανείς, γεννηθήκαν προβλήματα. Έτσι. Επειδή εκτιμάμε συνήθως μόνο τα χάσουμε, καλό είναι να βλέπουμε τι έχουμε κερδίσει, όσο μίζερη και αν είναι η ζωή μας, και να νιώθουμε πολύ γεμάτοι παίρνοντας δύναμη από αυτούς τους ανθρώπους και όχι παίρνοντας δύναμη αυτοί οι άνθρωποι από εμάς. Έτσι. Να σας συγχαρώ για το έργο το οποίο κάνετε. Είναι τεράστιο. Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι γεμάτο ενοικιοτέλεια, να το πω για όσους δεν γνωρίζουν. Και ελπίζω να μην τα δω όλα για του χρόνου, γιατί θέλει πάρα πολύ δρόμο και καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί οι χορηγοί μας λύνουν τα χέρια όταν έτσι. Λένε και ναι. Τους ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, όπως ευχαριστούμε και τους εθελοντές μας, όπως ευχαριστούμε και
πάνω από όλα πραγματικά και σένα για τη βοήθειά σου. Αυτό μην το ξαναπεί. Δεν σε φώναξα για αυτό το λόγο. Το ξέρω. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εντάξει, είπαμε, κάνουμε κάτι το οποίο μα ευχαριστεί. Έτσι. Υπάρχουν πράγματα που γεμίζουν την τσέπη και πράγματα που γεμίζουν την ψυχή. Έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πληρώνεται. Με όλα τα πλούτη του κόσμου. Και σου είχα πει κάτι, λέω, τέτοια τύχη αν την είχα σε όλες τις υπόλοιπες δουλειές, δεν θα δούλευα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Και εκεί, Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη, ειλικρινά, με την πολυλογία σου μας πήρες τα πια. Εντάξει, θα τα πούμε και ιδιαίτερος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή και ήρθατε. Και ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Και να ευλογήσουμε και τον Γιώργο τον Παυλάκο και τον Παύλο τον Ανδρώνη για τη συνδρομή και του Μακεδονικού και του Ομίλου. Όπου χωρίς αυτούς δεν μπορούσα να γίνει. Ήταν το Α. Έτσι. Χωρίς τα γήπεδα. Από εκεί ξεκινήσαμε. Και το πρόμο και γιατί είναι το κλειδί το οποίο άνοιγε τις πόρτες για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς. Και να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, πολλά, πείτε τα όπως θέλετε, αλλά τα πάντα δεν είναι μια μπάλα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα λέμε και να τα παρουσιάζουμε. Όταν δείτε την δισκομπάλα έξω, κορίτσια, πείτε την να έρθει προς τα εδώ. Λοιπόν, έλα μέσα, έλα προκομμένα. Λοιπόν, πριν πει ο προκομμένος, να πω για όλους σας οι οποίοι θέλετε χρώματα με πολύ υψηλή καλλυπτικότητα, υπάρχουν τα χρώματα Vitex, τα οποία είναι επιστοποιημένα με κλάση 1. Μπορείτε να τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου και μάλιστα στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στον Εύωσμο, όπου είναι 1100 τετραγωνικά μέτρα, όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Η Θάκης 62 Μανατώνων Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Ραπτόπουλε, ζω να ακούσω, να σ' ακούσω όταν πάρει ο Ιβάν το Θωμά να λες φτού σου κοκαλιάρι τούμπανο είσαι. Ξεκινάμε στην Ελλάδα από τέτοιου είδους μεταγραφές. Μετά πάμε σε μεταγραφές έτοιμων ποδοσφαιριστών, πουλάμε ό,τι είναι να πουλήσουμε και το ταλέντο το φέρουμε για κερασάκι στη τούρτα. Λέει ο Κωστής Ραπτόπουλος, εσείς τώρα πάτε, γλύψτε, κάντε, ράντε, κάντε ό,τι θέλετε. Και συμφωνώ. Α, εσείς από τη Νέα Υόρκη που θέλετε να ρουφιανέψετε στον κύριο Σαββίδη, πείτε, σας βρίζει ο Ραπτόπουλος, κύριε Σαββίδη, σας βρίζει. Κάντε μας τα αεροπορικά εισιτήρια να δούμε στη Θεσσαλονίκη. Καλή κύριε Σαββίδη, μας βρίζει, σας βρίζει ο Ραπτόπουλος. Πότε τον έβρισα τον Σαββίδη, ρε Ρουφιάνη, δεν τρέπεστε λίγο. Αναχαθείτε το Μάρια, α το Μάρια. Πάτε και πιάνετε τον ανθρωπάκο και του λέτε, να πάρετε κανένα εισιτήριο δωρεάν. Δεν αχαθείτε από εκεί πέρα. Λέγε κόκκινε, χαιρέτα τις κυρίες. Λοιπόν, θα χαιρετήσω, μπορούν να περιμένουν 10 λεπτά. Περιμένετε τον Γρηγόρη, λοιπόν. Είναι της εκκλησίας, να ξέρετε. Λοιπόν. Έτρωγε τούλιπ με αντίδωρο στον Αϊθαράπη, καταλάβατε. Ξέρεις, το τούλιπ το έτρωγε κρυφά, το έδινε ο παπάς γιατί ήταν ρουφιάνος του παπά. Κατάλαβες, τι κόκκινος είναι. Έλα Γρηγόρη μου, έλα γόρη μου, λέγε. Καλός άνθρωπος είμαι. Ερωτεύσιμος, κοιτάξτε τον κυμπάρις, ξέρει και να μαγειρεύει. Βέβαια, έκανε αρακά προχθές. Δεν σ' αρέσει ο αρακάς, τι σ' αρέσει. Τι σ' αρέσει. Σοφρίτο αρέσει. Κερκυραίεσαι. Να τη κάνει σοφρίτο ρε κόκκινο, μια και τρέφεσαι εδώ την κοπέλα να πούμε. Συνέχισε Γρηγόρη. Κοιμισμένο σε βλέπω. Αγουροξυπνημένο σε βλέπω. Έλα, έλα. Πού να σηκώνω και 8 η ώρα το πρωί. Στην Ρουφιανιά έχει ναι. Διδακτορικό. Ναι. Εγώ είμαι σκουπίδι μπροστά. Ναι. Τι να μιλήσω για. Λέγε λοιπόν, Γρηγόρη. Πρέπει να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Τι να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Πονέσαν τα μάτια μου. Εκτό από την πλάτη μου πονάνε και τα μάτια μου στο Μουντιάλ. Ναι. Να πω ότι χθες είχαμε τρία παιχνίδια. Μπράβο, όχι, πάει η χρωματικότητα. Να πω ότι χθες είχαμε τρία παιχνίδια τα οποία. Έχει δει τα κότα να πέφτει στον ειδικό κέντρο. Οι αποδόσεις ήταν πάρα πολύ αστείες. Οι αποδόσεις ήταν πάρα πολύ αστείες. Ήταν λογικό όλοι να ασχοληθούν με διάφορα πράγματα. Ναι. Και λήξαν και τα τρία με το φτωχό 1-0. Φτωχό 1-0, λοιπόν. Δείχνοντας ότι δεν αξίζει τον κόπο. Σήμερα έχει τρία παιχνίδια. Με το πιο σημαντικό να είναι το βράδυ. Τι έχει σήμερα. Τώρα παίζει στις 3 η Δανία. Στις 3, ναι. Η Δανία με την Αυστραλία. Ναι. Το απόγευμα στις 6 παίζει η Γαλλία με το Περού. Ωραίο. Και το βράδυ παίζει η Αργεντινή με την Κροατία. Ωραίο. Η Κροατία η οποία έχει μείνει με ένα σεντερφόρ. Ναι. Μετά την αποβολή του Κάλινιτς από την ομάδα. Ναι. Που τον ίδιο προπονητής. Τσακώθηκε. Για πειθαρχικό παράπτωμα. Όπως λέει ο ίδιος. Ναι. Και θέλω να μου πεις. Ναι. Έχοντας εικόνα καταρχήν από τον Ρονάλντο από όλο το παιχνίδι χτες. Ναι. Αναθεώρησες λίγο για την Πορτογαλία. Όχι, για τον Ρονάλντο αναθεωρώ. Για την Πορτογαλία είναι ένα έκτρωμα ποδοσφαιρικό το οποίο έχει προβλήματα στα χαφ. Κάπου διάβασα ότι η ΕΤ έλεγε μεγάλα προβλήματα αμυντικά η Πορτογαλία. Όχι, δεν ήταν αμυντικά, ήταν στα χαφ. Ναι, μεγάλο λάθος από αυτούς τους κουρούμπαγλάδες που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε, ρε Γρηγοράρα. Ρε Γρηγοράρα, άσε να πούμε δύο κουβέντες, να ξεχάσουμε τον πόνο μας, ρε Γρηγοράρα. Λοιπόν,
Διαφωνώ με αυτούς εκεί τους κουρουμπαγλάδες που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός στην Ερτένα να πούμε ότι το πρόβλημα είναι αμυντικό. Οι δυο στόπερ και ο Χάφο το εξάρι έκαναν εκπληκτικό παιχνίδι. Χθες ήταν η MVP μαζί με τον Ρονάλντο που έκατσε τον γκολ στον αέρα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της Πορτογαλίας έχει να κάνει με τα Χαφ και τους πλαϊνούς που δεν μαρκάρουν. Πέφτουν όλοι πάνω σε ένα δεξί μπακ ο οποίος ήταν επικός χθες της Πορτογαλίας, σε δυο στόπερ πολύ καλούς και στον αμυντικό Χαφ. Ο οποίος εντάξει. Κόλλησε γύρω δίπλα στα στόπερ και για το λόγο του ότι είχε πρόβλημα, χάσαν τα χαφ την ισορροπία τους. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα δεν αξίζει τον κόπο να προχωρήσει η Πορτογαλία, ούτε η Γερμανία αξίζει να προχωρήσει. Εντάξει, τώρα επειδή ο Ρονάλντο το γουστάρουμε, ότι είναι παιδαράς, ένα 90, γυμνασμένος, φέτες, Κυριακή, οι γυναίκες χύνουν δάκρυα να πούμε για αυτόν, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμείς μιλάμε για την ομάδα. Και να βλέπεις τη μάπα του άντρες με το τικ. Εντάξει, δεν είναι τώρα η Πορτογαλία, άδικα πέρασε. Κακά τα ψέματα. Δεν πέρασε ακόμα. Ναι. Άδικα θα περάσει αν θα περάσει. Δεν την γουστάρω. Ομάδες οι οποίες περιμένουν από έναν, δεν. Το θέμα είναι ότι δεν περνάει όποιος γουστάρεις. Ναι. Περνάει ο πιο τυχερός και ο πιο ικανός. Ναι, ρε παιδί μου, δεν γουστάρω να περάσει αυτό το πράγμα. Δεν γουστάρω να το βλέπω. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Επειδή έχουμε θέσει μία σύγκριση Μέση και Ρονάλντο. Έλα, αυτό τώρα πάλιωσε τώρα. Άστα να πάει στο διάλογο. Εδώ έχουμε άλλα θέματα να πούμε. Εντάξει, και επειδή το δημοσιεύουμε, θα το κάνουμε promotion. Πες, πού θα το διαβάσουν. Στην εφημερίδα. Πού την αγοράσουμε, το περίπτερο. Ρονάλντο Μέση μειώσω θεάσω. Εντάξει. Και τι, μαθηματικά έλυσες, τι, πολλαπλασιασμό πινάκων έκανες, τι έκανες. Μετάφραση να πούμε. Εντάξει, θα διαβάσει ο κόμμας τους λόγους. Αυτό είναι καλό, ναι. Το θέμα είναι ο Μέση. Ο Μέση. Μετά την κακή πρεμιέρα. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να τα αλλάξει πολύ και κόντρα στην καλή Κροατία να αποδείξει ότι μπορεί. Μπορεί, ας ανέξω δεξιά με τον Τιμπαλά δεκάρι. Και βάλε εσύ σεντερφοροπέδε. Αν το βάλουν. Αν δεν το κάνει. Δύσκολο είσαι. Ο Τιμπαλά και παίκτε σαν τον Τιμπαλά. Την μπάλα, όπως θες. Παίκτε σαν τον Τιμπαλά δεν πρέπει να μένουν έξω από μπροστινές γραμμές ομάδα. Ειδικά όταν βλέπεις. Έχω προβλήματα. Ειδικά όταν βλέπεις ότι χρειάζεσαι παίκτη να κάνει υπεροχή στο ένα μέρο. Τον άλλο τον έξω αριστερά που είναι σαν άρρωστο, πώς το λένε. Ειδικά όταν βλέπεις. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να παίξει. Ναι. Με την μπάλα, Αγκουέρο, Μέση. Δεξιά. Για να κάνει υπεροπλία. Και αριστερά, ποιο δεν θα βάλει. Όποιον θέλει. Γιατί μπορεί να κάνει υπεροπλία μπροστά. Ναι. Στο ένα σμένα και να δημιουργήσει χώρου. Πες τώρα, Γρηγόρη. Τελείως. Απλά πράγματα. Λοιπόν, το σωσία του Κουλιανού πες. Θα το κάνει. Εμένα ρωτά τι είμαι, εγκόμενο του προποντή τη Αργεντινή. Είμαι, πού να ξέρω εγώ αν θα το είναι κάνει. Είναι ένα βασικό ερώτημα. Ναι, είναι. Έχει τρίκ να φτιάξει. Κι άλλα έχει τρίκ. Τη Γαλλία πώς τη βλέπεις. Καλή ομάδα. Αν σου λέγα τι θα παίζει σήμερα κάτι. Αργεντινή, Κροατία, τι θα έπαιζε. Αργεντινή, Κροατία. Κροατία, χ δύο διπλή ευκαιρία. Χ δύο διπλή. Δεν βλέπει την κίνητα και δεν το δε. Δηλαδή ο Παλοδήμο που δίνει ένα χιλιάρικο κάτω θεωρεί ότι είναι μάγκα. Εγώ θα πάρω αμάξι από τον Παλοδήμο. Έτσι νομίζω. Θα του βγει. Έτσι νομίζω με τον Παλοδήμο. Με βλέπει μπάλα ο πετσωμένο και ο Παλοδήμο. Ναι. Την Γαλλία με το Περού το βλέπει. Τη Γαλλία με το Περού. 2-2 σκορ. 2-2 σκορ. Ναι. Το Περού θα βάλει. Και για το Μαρόκο λέγαμε, θα βάλει δεν έπρεπε. Εντάξει, κάποια στιγμή τελικά θα πιάσει. Κοίταξε, αυτές οι ομάδες δείχνουν ότι έχουν μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, καλά χαφ, καλό τέμπο, αλλά έχουν κακές εκτελέσεις. Δηλαδή φτάνουν στην πηγή και δεν πίνουν νερό. Άλλες ομάδες είναι πιο σφιχτές, πιο αυτές, στις τρεις φάσεις σου κάνουν ένα γκολ. Εμένα με ενθουσιάζουν οι ομάδες που φτιάχνουν και τα χάνουν, γιατί με σηκώνουν από την καρέκλα. Προτιμώ δηλαδή σαν θεατής τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για να είμαι οπαδός ομάδας, οπαδός δεν θα το έλεγα. Προτιμώ να δω μια Σενεγάλη, προτιμώ να δω ένα Περού, ένα Ιράν, ο οποίος ξέρω εγώ φτιάχνει, κάνει Ιράν, φτάνει και τα χάνει. Σηκώνομαι από την καρέκλα, ου, ξέρω εγώ, κουνιέται το αίμα μου. Παρά να δω τρεις φάσεις και να γίνουν δύο γκολ, προτιμώ να δω 10 φάσεις να χαθούν τα 9. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Γι' αυτό συγκινούσε ο Ηρακλής δεκαετία του 80. Με συγκινούσε βέβαια. Ναι. Δεν με συγκινούσε ο Ηρακλής. Εμείς δεν πηγαίναμε να δούμε τον Ηρακλή. Εμείς πηγαίναμε να δούμε το Χατζηπαναγί. Τι γίνεται. Έκανε 10 φάσεις για να βάλει τη μία. Ναι. Και τους κάναν 3 φάσεις και βάζαν τις 2 οι άλλοι. Άλλο αυτό. Ναι. Λες, μόλις είπες ότι σε συγκινούσε. Με συγκινούσε βέβαια. Γιατί να πάω να δω σε κάποια τζόγλου. Πήγαινε. Παρότι αρχίζει σε 2 λεπτά. Ναι. Δανία, Αυστραλία. Ο Βαράκι του θανάτου. Όπως. 3-1. Οχ. Να κερδίζει η Αυστραλία ή η Δανία. Η Δανία. Γιατί. Τι, το έπαιξε. Άσο. Θα το υποστούμε, ρε Γρηγόρη, θα ανοίξει μαζί. Βογκάζει, ρε Γρηγόρη. Το λες εσύ, άσο. Θα γίνει κανένα πέναλτι και αποβολή στο πρώτο λεπτό. Τι θα γίνει, λέει. Θα υποφέρουμε. Έλα, ρε, σταμάτα. Εντάξει. Και εγώ λέω μακάρι να βγει ψεύτη. Το ότι η Γαλλία δεν έχει προπονητή δεν θεωρεί ότι είναι πρόβλημα. Κοίταξε, σε αυτά τα τουρνουά παίζουν ρόλο οι προπονητές, αλλά εγώ τους προπονητές τους μετράω σε μακροχρόνιες καταστάσεις. Καταλάβες, ναι. Τι έπαθε στη Γαλλία. Ναι. Καταρχήν,
Τον θεωρώ αχάριστο. Ποιο είναι αχάριστο? Τον Ντεσάν. Γιατί τον θεωρεί αχάριστο? Γιατί ο παίκτη ο οποίο τον ξελάσπωσε στη Γαλλία, ναι, για να φτάσει στο τελικό ήταν ο Παγιέ. Ο Παγιέ, ο οποίο δεν έχει χάσει, ναι, κάτι από το μπρίο του και το ταλέντο του. Αμά αυτά τα μπρίο και τα αυτά, το κόσμο. Διακογιάννη, άστα είναι το μπρίο, ναι, ναι. Δεν έχασε. Δεν έχασε. Λοιπόν, και τον αφήνει έξω. Ναι. Δεν θεωρεί την αχαριστία? Ναι, ένα παίκτη ο οποίο με σηκώνει, τουλάχιστον τον παίρνω στην αποστολή. Ναι, βεβαίω. Να δεχτώ ότι τον Μπετολακαζέτ είχε θέμα γιατί έχει πολλούς και δεν ήξερα ποιον. Ποιο να διαλέξει. Αλλά για τον, ναι, για τον Δημήτρη Παγιέτ, ρε φίλε, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος που σε έδωσε τόσα πολλά. Και είχε καλός παίκτης. Πολύ μεγάλος παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι ένα χαφ το οποίο είναι δημιουργικό και παραγωγικό. Και θα μαρκάρει κιόλα, θα πατήσει περιοχές. Μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι μόνο. Κάνει το σούτ από τη μέση απόσταση. Είναι καλός παίκτης. Άρα συμφωνήσω την αχαριστία. Κατά κάποιο τρόπο. Προπονητική λακαμία θα το έλεγα, εντάξει. Γιατί ρε φίλε, οι προπονητές μας λένε σε σένα περισσότερο ότι ψάχνουν να βρουν ανθρώπους να τους εμπιστεύονται. Ναι. Γιατί το βασικότερο είναι ότι θέλουν, ναι, πέρα από την αξία του, ναι, να μπορεί και να του μιλήσει και να τον εμπιστευτεί. Ναι. Λοιπόν. Παιδιά, μην ξεχάσετε εκεί στην Αμερική, τηλέφωνο στο Σαββίδι, δωρεάν εισιτήρια να σας κάνει. Και να πει. Έβριζε τον Πάο Κοραυτόπουλο. Ναι, ναι. Διάλειμμα. Άντε, διάλειμμα. And a mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, but in the crowd and lonely night, well, I wait so long for my. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμά στο 54340. 1-0 προηγείται από νωρίς η ομάδα της Δανίας της Αυστραλίας. Τι σε είπα εγώ? Με τον Έριξον, τον μεγάλο αστέρι. Ωραίο της goal. Τότενα. Ωραίο γκολ. Πολύ ωραία εκτέλεση. Το αριστερό, κουτουπιέ καλό. Πολύ ωραία εκτέλεση. Δεν είναι το κουτουπιέ, είναι ο τρόπος που βάζει το κορμί του. Και εκτελεί, θα μπορούσε να τη στείλει και πιο, αλλά σημασία έχει ότι βρήκε στόχο. Λοιπόν, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και δίνοντας την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Ενώ υπάρχει και το www.listoparto.gr, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όποιο ανταλλακτικό χρειάζεται και μην ξεχνάτε όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Το 2310 είναι δικό σας. Τρεις γραμμές έχουν κατηληφθεί. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε όσοι θέλετε. Υπάρχουν τρεις ελεύθερες. Να πούμε ότι η παρέα μαζί μας είναι η Εσχιάδη Παλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, η οποία αν κερδίσει με το καλό η Αργεντινή σήμερα την ομάδα της Κροατίας, έχετε 1000 ευρώ έκπτωση είτε στα Σκόντα, είτε στα Kia, είτε στα Hyundai. Καλά ακούσατε, περισσότερα θα μάθετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφώνοντας τώρα στο 2310-596-596. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, ακούγομαι. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, ναι, ήθελα κάτι που σε είπε ο Μπαρμπαντίνος για το φαγητό που έκανες, ας πούμε, τα μπριζέλα και αυτά. Ξέρεις ο Κώστας ότι πήγε σε διαγωνισμό μαγειρέματος στο TV100 και βγήκε πρώτος και πήρε κατσαρολάκια. Πάμε να βγάλουμε γούστα με τη φακή. Το έκρυψα. Μου το έκρυψα. Τα κατσαρολάκια τα πήρε για να τα βάζει στο κεφάλι, μην τρώει από τη σύζυγό. Ποιο TV100? Η σύζυγός του μαγειρεύει καταπληκτικά, αλλά έκανε πιο πράγμα. Ποιο TV 100 ρε τα κάτω. Α, είναι μεγάλος ο πατέρας, δεν μου είπε τίποτα. Άδει και ο πατέρας, σιγανο παπαδιά είναι. Αυτό, είπες καταλληλότερη έκφραση. Δεν μου είπε τίποτα. Γιατί δεν είναι TV 100, δεν πάει αυτό σε τοπικά κανάλια. Πάει μόνο σε μεγάλα κανάλια. Στο Μακεδονία πήγε. Ναι, ναι, εκείνος ο σεφ που ήταν, ας πούμε, στο MasterChef, ένα παιδί με μουστάκι, ας πούμε, εκείνος τον έδωσε το... Τον έβγαλε πρώτο. Ναι, τον έβγαλε πρώτο, πέσουμε και τι φαγητό έκανε με λοκάνικο, πέσουμε να το καταλάβεις. Όχι λοκάνικο ρε σε ρε, λοκάνικο, λουκάνικο λέγει. Λουκάνικο είπα ρε, προσφερός δεν είμαι ρε. Λοκάνικο. Άμα δεν ξέρω να λαδώσω, τι κάνω σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστώ καλέ μου άνθρωπε και εσύ, που φρόντισε και τον έδωσε στεγνά. Να σε καλά. Γεια σου. Παρακαλώ. Κάνεις και τέτοια ρε, Θαλαβού. Έλα φίλε. Και δεν λες τίποτα. Ναι. Η Αλατζά ρε, πριν πάει στον Αντένα. Ρε, ας την Αλατζά τώρα και τον πρόλογο. Να Αλατζά και να Παπατζά, χάρη έκανες. Με παρακάλεσε η Αλατζά. Γονιπετής. Γονιπετής, πριν γίνει φίρμα στον Αντένα
Και εγώ πήγα. Πάμε. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς το να. Καλησπέρα από το Ερυθρόλευκο Μόναχο. Τι κάνετε? Καλώς το να. Για το Μόναχο έχει καλά στιγμή. Να ρωτήσω κάτι. Θα κάνω μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Γιατί θα τρελαθούμε μαζί. Εδώ είμαστε εκπομπή μαγειρική, κύριε. Μαγειρική. Θα πούμε και για μαγειρική. Καμία αντίρρηση, κύριε. Να κάνω ερώτηση. Αν πέρσι ο Πάουκ είχε τον Ροντρίγκε έπαιρνε το δοντάσμα με άνεση, ναι ή όχι? Όχι. Δεν θα το έπαιρνε? Όχι. Ας είπε, εγώ λέω ότι το έπαιρνε. Δηλαδή ένα παίχτη τον οποίον έπαιρνε, με τον οποίο έπαιρνε πρωτάθλημα. Ξαναλέω, η υπερομάδα αυτή της Θεσσαλονίκης που είναι δεύτερη σε σειρά σε τίτλους στην πόλη με λιγότερα πρωταθλήματα από τον Μπουχαλάκη και τον Τιδιέρ Ντομή θα έπαιρνε πρωτάθλημα πέρσι με ένα παίχτη το οποίο τον πούλησε 1,5 εκατομμύρια. Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι πονούσε εκεί. Ναι, και μην ξεχνάς ότι με τα λεφτά της πώλησης του Ροντρίγκες αγόρασε τον Πρίγιοβιτς και τον και ποιον άλλον πήρε κοστά. Από τους οποίους θα πάρει πίση, πολλά περισσότερα. Δούνε και Λαβίν. Απλά δεν έκατσε όπως θα ήθελε. Πόσους παίχτες ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του έχει πουλήσει με πάνω από 2 εκατομμύρια? Για να πουλήσει τώρα το ΖΑΡΤ πάνω από 10, πώς το λένε. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς. Ότι προηγείται. Τώρα ανέβει ο ΠΑΟΚ επίπεδο σε Champions League, πρωτάθλημα κτλ. Και μετά. Δηλαδή αυτό είναι πολύ ουτοπικό σενάριο για να το θεωρήσουμε ότι στέκει ποδοσφαιρικά. Να πάρω ένα 5 εκατομμύρια και 2-7 αν παίξει για να τον πουλήσω 40. Πού? Τέλος πάντων, εδώ Πρίγιοβιτς, εδώ τον Πρίγιοβιτς, το αστέρι του ΠΑΟΚ, δεν δίνουν ούτε 7 εκατομμύρια για να τον πάρουν. Μα δεν έχει πουλήσει ο ΠΑΟΚ παίχτη τέτοιο για να τον πάρει. Δηλαδή βλέπει ο άλλος τι τιμές πουλάει. Αυτό ακριβώς είπα τον Γρηγόρη προηγούμενος. Πρώτα ανεβάζεις το επίπεδο. Είδες, πρώτα ανεβάζεις το επίπεδο και μετά κάνεις τέτοιου είδους επενδύσεις. Ολυμπιακός 15 Σάμαρη, 15 Μανολά, 15 Καστίγιο. Γιατί έχει κάνει προπόληση, έχει πουλήσει παίχτες σε τέτοιες τιμές. Ναι. Φίλε, για να το κλείσουμε. Ναι. Δεν θέλω να παίζουμε γιατί εσύ. Όταν είσαι καβάλα στο άλογο και εκ του ασφαλούς τώρα μιλάς σωστά, αλλά είσαι λάθος. Να σου πω γιατί είναι λάθος. Μιλάς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε παρέλαση στα Champions League, διαφήμιζε την πραμάτια του και πολύ καλά έκανε και ήξερε να την πουλήσει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με ποιο πρόμο, ρε φίλε, θα πουλήσει τη μέση του Ολυμπιακού? Αυτό λέμε, ρε παιδί. Μα και δύο έχετε δίκιο. Μα αυτό λέμε. Αυτό σου λέει ο Κώστας. Αυτό λέμε. Πρώτα ανεβαίνω επίπεδο. Πρέπει να ανέβει level, το που είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα που μιλάμε. Γιατί βλέπεις ότι οι θέσεις είναι καπαρωμένες πλέον από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν είναι όπως πριν. Είναι καπαρωμένο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα δώσει 3 προγραμματικούς γύρους και η ΑΕΚ 2. Ναι. Εσύ πήγαινες κατευθείαν. Δηλαδή, είχες εξασφαλισμένα 20 εκατομμυριάκια. Είχες 1,200 και προχωρούσες. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άρα εμείς σαν εκπομπή συμφωνήσουμε με τον Γρηγόρη, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι είναι ουτοπική κίνηση, τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι δηλαδή λαχείο το οποίο είναι sweepstake δεκαετίας του 60. Έφυγες, για χαρά. Συμφωνούμε και οι τρεις. Έτσι κάνουμε κριτική. Όχι θα δούμε και θα το πούμε μετά και αν γίνει και... Τώρα τι είναι. Άσε εκ του ασφαλούς να κάνουμε κριτική. Εγώ είμαι αντίθετος. Καλημέρα. Καλώς το. Δεν μου λέτε, οι ηλικίες 25 με 28 υπάρχουν για να κάνουμε καμιά μεταγραφή? Όχι, παίρνουμε 32 και πάνω ή 20 και κάτω. Δεν μου λέτε, εσείς πιστεύετε ότι με αυτούς τους δύο ως τώρα που έχουμε πάρει μπορείς να περάσεις ο ΠΑΟΚ σε προκριματικό, στους προγραμμούς σε όμιλο? Πέστε ειλικρινά. Θα το παλέψει. Τι θα παλέψει? Θα το παλέψει. Να περάσει τη Βασιλεία. Βασιλεία παλεύεται. Έτσι όπως είναι. Εγώ λέω να περάσω. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, την παλεύει τη Βασιλεία. Ναι, δεν είναι ευκαιρία αυτή φέτος να κάνουμε με το απεριόριστο μπάτζετ, έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί όμως τώρα ο Σαββίδης να πει ναι, την έκανε αυτή την κίνηση. Όμως σε δύο μέρες να πάρει τον Μπούκι που είναι πολύ κοντά. Ωραία, να πάρει και τον Βέρμπλουμ που είναι και αυτός πολύ κοντά. Και να πάρει και τον Κόντε και να πάρει και άλλον ένα χαφ. Και πήρε και τον Χατζερίδη και σου λέει τι μιλάτε. Αν τους πάρει όλους αυτούς, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε. Θα πούμε μπράβο. Αλλά. Ήθιστε ότι αυτή θα αρχόταν πρώτα και μετά ο άλλος. Τώρα, αν τους πάρει όλους, δηλαδή μου λέει τώρα ένας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ έξω, σε χαλάει δηλαδή να πάρει και άλλα 10 εκατομμύρια μεταγραφές με αυτά τα 5. Εμένα λέω να χαλάει. Αυτό είναι το ιδεατό. Όχι, αυτό είναι το σωστό. Αλλά αν δεν πάρει
Αν δεν πάρει χαφ, δεν πάρει φορ, πουλήσει και κάνει, τότε θα λέμε... Πουλήσει ρε εσύ Κώστα, θα πουλήσει ρε Κώστα, δεν γίνεται. Θα πουλήσει η Κώστα, άρα δεν θα είναι η ομάδα όπως την ήθελε ο Λουτσέσκου, να πούμε έτσι όπως την άφησε, έτσι δεν είναι. Κοίτα, ο Λουτσέσκου ήθελε και τον Κάμπος και ο Κάμπος φεύγει. Φεύγει, εντάξει, άστον, να σε πω και τώρα κάτι άστον. Τον Κάμπος, ο Κάμπος είχε και τις μαύρες του, ας πούμε, δεν έπαιζε κιόλας όλες. Δεν ξέρω αν είχε μαύρες, ήταν μαύρος. Εγώ ξέρω ότι ο προπονητής του είχε θέσει βέτο να μείνει από ο παίκτης. Εντάξει, είχε θέσει, να σου πω τώρα κάτι, και δεν τον ακούγεται σε όλα το Λουτσέσκου τώρα ο Ιβάν. Εγώ λέω την πλευρά του προπονητή. Και να σου πω και το άλλο, δεν του κάνανε και το χατήρι να φέρουν τον Τάσο, τον Παπαδημητρίου από την Ξάνθη, γενικό αρχικό, και τι τον ήθελε εκεί, δικό του άνθρωπο. Και αυτό είναι μια ήττα για αυτόν, για τον Λουτσέσκου. Είναι μια ήττα για αυτόν. Ήθελε το δικό του άνθρωπο εκεί πέρα. Εγώ ήμουν αντίθετος βέβαια, να έρθει από το χωριό, Κυριακή από το χωριό Παπαδημητρίου στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι για τέτοια, αλλά αφού το ήθελε ο προπονητής, το τσεκάρουμε γι' αυτό. Ναι. Ξέρεις τώρα τι κάνει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης κάνει ό,τι έκανε ο Μαρινάκης. Βγήκε χθες ένας ακροατής, σας το είπε. Είναι στα χνάρια του Μαρινάκη. Μαρινάκης είχε ομάδα πρώτη στο Νότο, ο Σαββίδης την ομάδα πρώτη στο Βορρά. Λιμάνιος ο Μαρινάκης, λιμάνιος ο Σαββίδης. Δήμαρχο ο Μαρινάκης, σε λίγο δήμαρχο και ο Σαββίδης. Ναι, αλλά ο Μαρινάκης πήρε κιόλας. Πήρε πολλά, ο άλλος δεν πήρε. Όχι, τι έκανε ο Μαρινάκης. Ο Σαββίδης... Άρχισε πουλούσε, ναι. Ότι θα κάνει ο δικός μας σε λίγο. Ο Σαββίδης, ίσως ο Γιώργος, ο Ιβάν, ίσως θέλει να κάνει την απόσβαση σε άλλους τομείς. Την απόσβεση, ρε. Την απόσβεση. Την κάνει σίγουρα. Δηλαδή μπορεί να είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, αλλά να κερδίζει έξω από τον ΠΑΟΚ πράγματα. Την κάνει, κοίταξε τώρα, ναι. Αυτή η μεταγραφή τώρα του Ζαμπά, όπως το λένε. Ναι. Αυτή είναι μεταγραφή η οποία τον πήρε 2, γιατί εντάξει ήταν 7, τώρα έγινε 2 ξαφνικά. Λοιπόν, τον παίρνει για να τον πουλήσει αύριο 10. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, για να κλείσω. Αυτό φίλε μου, μισό. Πώς το λέει το μικρό του Ζαμπά, το μικρό του. Του Ζαμπά. Λέω. Λοιπόν, ποιος είχατε ένα δημοσιογράφο δικό σας εκεί που έλεγε «Λέω Ζαμπά, ξέρετε σε λίγο όταν θα βάζει κόλλη θα λέμε». «Λέω Ζαμπέ». Έχει έρθει και σε μήνυμα και δημοσιεύεται αύριο. Είναι καλό. Είναι καλό. Να πω λίγο σε ένα φίλο. Να πεις. Μισό λεπτό. Γρηγόρη λέει δύο προκριματικά δίνει ο ΠΑΟΚ. Πούκι και Βέρμουν θα είναι το Σάββατο εδώ. Για τον Πούκι με ενημέρωσε ο Κωστής ότι αύριο μαθαίνουν ότι κλείνει. Ναι. Πειράζει που το είπα. Όχι, ρε. Από σένα το μάθα, εγώ δεν το ήξερα. Ναι, αύριο λέει ότι δίνει. Ναι. Θες να το πούμε να παίζουμε με τις λέξεις. Δίνει δύο προκριματικούς και play-off. Γιατί σταμάτησες να μιλάς. Όχι. Άρα τρεις αγώνες δίνει. Η ΑΕΚ δίνει έναν αγώνα και play-off. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή για να μπει στο ομίλου θα δώσει τρεις διαφορετικούς αντιπάλους θα αντιμετωπίσει. Πάμε παρακάτω. Κόκκινε δεν σε ανησυχεί που λέει ο Ρατόπουλος θα φιλήσει πολλά κρύα κούτελα εφόσον τα βγάζει όλα ανάποδα. Ευελπιστώ στατιστική που λέει υπάρχει η εξαίρεση του κανόνα. Λοιπόν, τραυματίστηκε στο τελικό με αθλητικό παγκέτ. Ναι, τραυματίστηκε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί να προσφέρει. Ραπτόπουλες ζώνας ακούω όταν πάρει ο Ιβάν το Θωμά να λες φτούσου κοκαλιάρι, τούμπανο είσαι. Παρακαλώ. Πρέπει να κάνει τέτοιες μεταγραφές ο κύριος Σαββίδης. Εντάξει, πάμε παρακάτω, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραπ, χθες μας έλεγες ότι δεν κερδίζει με τίποτα η Πορτογαλία και από το 4 προηγήθηκε. Το είδες το μάτς, φίλε. Το είδα, εντάξει, δεν ήταν για να κερδίσει, αλλά λέω. Ρε, το μάτς το είδες. Το είδα, σου ναι. Κάνει κλικ αυτή η Πορτογαλία. Δυο μάτς που την είδες. Εντάξει ρε φίλε, ένα κόλλα άμα βάζει ο Ρονάλντο σε κάθε μάτς και κλείνονται μετά πίσω, θα τα πάρει όλοι. Με αυτή την προοπτική, μάλιστα. Θα βρεθεί ένας προπονητής ρε φίλε, που θα δει τι λιμά είναι η Πορτογαλία και ότι είναι ένας Ρονάλντο μόνο και θα βάλει ειδικούς ρόλους σε ένα Ρονάλντο, θα του βγάλουν την ψυχή και θα τελειώνει η ιστορία όλη. Ένας Ρονάλντο είναι μια ομάδα. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, σκαφ θα είναι, στόπερ θα είναι, δεύτερο στόπερ θα είναι. Κοντά στην περιοχή θα είναι ένας ρόλος. Έξω από την περιοχή θα δώσει άλλο ρόλο. Θα ασχοληθώ μόνο με τον Ρονάλντο. Είμαι προπονητής αντίπαλος της Πορτογαλίας. Ασχολούμαι μόνο με τον Ρονάλντο. Ρε φίλε, πες το ότι είναι κάλτσα και ότι λέει βγαίνει το αντίθετο τώρα. Άντε. Γι' αυτό θέλω να μου πει σήμερα πώς το βλέπει το βραδινό να πάω να παίξω το αντίθετο. Είναι... Είπε και δύο. Άσο από ημίχρονο βάλει την Αργεντινή. Ωραία, ωραία. Έγινε, εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, ο φίλος μου Κοσμάς λέει: Πόπορε Γρηγόρη, κάνε μια χάρη. Υπάρχουν εκεί μαζί με τον Κωστή, λέει, συνοπαδοί μου, δεν εννοείται ότι εσύ γκρινιάζεις, λέγε, ναι. Οι οποίοι είναι γκρινιάριδες. Ναι. Κάνω μεταγραφές, κλαίνε. Δεν κάνω, πάλι κλαίνε.
Τι τους αφήνετε ρε παιδιά, λέει. Μας πάνε τα νεύρα. Δηλαδή αν ερχόταν ο Βέρμπουμ και ο Πούκι, εντάξει, ή όταν ήρθε ο Χατζερίδη, κλαίγανε. Άκουσες κανένα παοξί να πει γιατί ήρθε ο Χατζερίδη. Άκουσες κανένα να πει ότι δεν θέλω τον Βέρμπουμ ή άμα πάρουν τον Πούκι και ένα καλό παίκτη 30 ετών. Ή αν έρθει ένας Νάτχο ή ένας άλλος παικταράς, θα κλαίνε. Τους είπαν ημέρα Τετάρτη ότι ήρθε ένας παίκτης με 7 εκατομμύρια και την Πέμπτη τους είπαν τα 7 εκατομμύρια γίναν 2. Και τι να κάνω εγώ δηλαδή, να τρώω σανό μέχρι να πεθάνω. Ναι. Άντε μπράβο. Καλή ιδέα. Επειδή τρώτε εσείς σανό και σάμαλι. Έλα φίλε, ναι. Έτουσα. Και μια μέρα τους λένε. Έτουσα αλήτες, ρε. Μια μέρα τους λένε 7 εκατομμύρια. Με κάναν καλό. Και την άλλη μέρα τα 7 εκατομμύρια γίναν 2. Με κάναν καλό. Αύριο μπορεί να γίνουν 800.000. Ναι, με κάναν καλό γερο. Έλα ρε, τελείωνε. Άστα ρε, τα σάλια. Καλό γερο. Ίδιος. Με αυτούς όντως. Πάμε παρακάτω. Τι αλήτες. Έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Φίλε. Αυτοί ρε φίλε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού για να κάθονται να ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ και το Σανό που τους ταΐζουν τόσα χρόνια ότι είναι μεγάλη ομάδα, τελικά πιάνει. Όλες οι ομάδες ασχολούνται βλέπω με τον ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, θα πρέπει να πάρουν να πούμε την απόφαση ότι θα περάσουν άλλο ένα χρόνο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο πίσω από τα μέτρια. Πρέπει να τους προετοιμάσουμε ότι φέτος θα είναι μια μετριότητα, θα είναι πάλι στα πιτς. Άσε να πω λίγο αυτά που θέλω. Τώρα ας μιλήσω για τους συνοπαδούς μου, αυτούς τους γκρινιάρδες που δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν και βγαίνουν και γκρινιάζουν στα ραδιόφωνα. Ας πάνε να πάρουν κανένα διαρκείας, ας κλείσουν το στοματάκι τους. 2 Ιουλίου είναι τα. Η βλακεία έχει φτάσει μέχρι το απροχώρητο. Βγαίνετε και λέτε ρε παοξίδες, γιατί παίρνει, γιατί δεν παίρνει, ποιον παίρνει. Πέρσι ήταν, δηλαδή οι μεταγραφές που έκανε ο Μίχελ και τα λοιπά ήταν αποτυχημένες. Πέρσι. Ζημιώθηκε ο ΠΑΟΚ. 2 κύπελα πήρε. Ένα πρωτάθλημα έχαζε πέρσι στα χαρτιά. Η χρονιά δεν είναι επιτυχημένη. Ναι, φυσικά και είναι. Τότε τι θέλετε ρε παοξίδες και μιλάτε. Κοίταξε. Κλείστε το σώμα. Ποια ήταν η καλύτερη μεταγραφή. Ποια ήταν η καλύτερη μεταγραφή πέρσι. Κοίταξε. Ποια ήταν η καλύτερη μεταγραφή. Γρηγόρη. Ποια ήταν η καλύτερη μεταγραφή. Ναι. Πέρσι. Ναι. Δεν θυμάμαι καμία μεταγραφή. Ο Βιερίνια που δεν ήθελε ο τεχνικός διευθυντής. Άστατο, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα γιατί είμαι συγκεκριμένος. Θυμάμαι εγώ πολύ καλά. Ο Βιερίνια που δεν ήθελε ο τεχνικός διευθυντής. Ναι, ωραία. Γιατί γκρινιάζεται, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, εγώ σου λέω τη γνώμη μου. Δεν είναι ΠΑΟΚ, είναι φίλος με τον Βιερίνια. Το 19χρονο δηλαδή δεν τον θέλουν, έτσι. Δεν τον θέλουν. Ρε φίλε, τους πειράζει. Ναι. Βάλανε γιατί... χέρι στην τσέπη, δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, άλλο λένε. Είναι δώρο, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να ξοδέψω 5 εκατομμύρια και να τα πετάξω, να ανοίξω το κουβάκι και να τα πετάξω σκουπίδια. Ρε φίλε. Το πρόβλημα του Παοξίδη ποιο είναι. Ρε φίλε. Των άλλων ομάδων. Ρε φίλε, ελληνικά μιλάμε. Το πρόβλημα γιατί, του Παοξίδη. Εγώ τι μιλάω πορτογαλικά. Ναι. Το πρόβλημα του Παοξίδη είναι ότι έχει ακαδημίες, έχει επενδύσει στις ακαδημίες και παίρνει 5 εκατομμύρια να πάρει ταλέντο. Στην αποστολή του Παοξίδη πώς ξέρεις πως θες παίρνει από την ακαδημία. Σήμερα θα πάρει. Ξέρεις. Κανέναν. Τέσσερις. Λοιπόν, θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο. Τι θα αρχίσει να πει, ότι είναι ρόμπα, ότι δεν παίρνει κανέναν. Συγγνώμη. Τέσσερις παίρνει. Συγγνώμη, εσύ το διάβασε στην εφημερίδα ότι θα πάρει τέσσερις. Τι. Δεν διάβασα κανέναν ότι τυχαίνει να γνωρίζει τα παιδιά που θα πάνε. Mm. Ποιοι θα πάνε δηλαδή. Όχι, δεν έχει να δει. Ο πέσμα στα ονόματα. Θα πάει ο Μαρκόφσκι. Δεν έχει να σε πω κανένα όνομα. Θα πάει ο Μαρκόφσκι. Θα πάει ο Μαρκόφσκι. Α, μπράβο, θα πάει, ναι. Θα πάει. Να δούμε το απόγευμα. Θα το παρατηρήσω πολύ. Ο άλλος που έφυγε στη Βασιλεία, γιατί έφυγε. Ρε φίλε, ξέρεις πόσα παιδιά που έχουν μια ακαδημία στο ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί έφυγε. Γιατί και στη θέση που παίζει και που λεπά υπήρχε άτομο άλλο. Α, έλα, ναι. Α, δεν σε καλύπτει αυτό, έτσι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δίνει στη Βασιλεία παίκτη, του φεύγει και αγοράζει ο ΠΑΟΚ 5 εκατομμύρια Βραζιλιάνο που θα παίξει. Κοίταξε φίλε, εάν ο ΠΑΟΚ έκανε τις μεταγραφές όλες καλά, μια χαρά, ναι, και έπαιρνε και τον Βραζιλιάνο, ναι. Σε πληροφορώ ότι κανένας ΠΑΟΞής δεν θα γκρίνιαζε. Θα πάρει τις υπόλοιπες μεταγραφές, τι να πεις θα βγεις μετά που θα πάρει και τον Βέντμ. Τότε θα σταματήσουν να γκρίνιαζουν. Α, ωραία, έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Ραπ. Ναι. Επειδή σ' άκουσα από την αρχή, το Ισπανία-Ιράν το είδες χθες. Το Ισπανία-Ιράν. Όχι όλο. Λοιπόν, εγώ θα σου πω την άποψή μου. Είχα φρικτούς πόνους και δεν μπορούσα. Είδε λίγο από το πρωί, λίγο από το μεσημέρι και λίγο από το βράδυ. Εσείς αν είχατε τέτοιους πόνους δεν θα πηγαίνατε στη δουλειά. Είχα φρικτούς πόνους. Πάμε παρακάτω, λέγει. Λοιπόν, το Ιράν έτσι όπως έπαιξε μπάλα χθες,
με την πειθαρχία την ποδοσφαιρική που είχε και τη φυσική κατάσταση. Δεν τελειώνουν φάσεις, ρε φίλε, όμως. Να σου πω, ναι. Εάν ο Σαλάχ ήταν Ιρανός και όχι Αιγύπτιος, ναι. Θα σάρωνε. Ναι. Δηλαδή αυτό του έλειπε. Ένας ποιοτικός παίχτης μπροστά. Ναι, αλλά τα λεφτά τα δίνουν οι μεγάλες ομάδες, αυτούς που τελειώνουν τις φάσεις. Κατάλαβες. Έτσι είναι όμως. Το είδα και εγώ αυτό. Και πολλές ομάδες οι οποίες κάναν φάσεις. Πολλές και δεν κάνανε γκολ. Δεν μπορούσε στο τέλος. Κοκκινέ. Εδώ είναι. Μία ερώτηση. Εάν τα έφερνε έτσι η ζωή που έπρεπε να βάλεις γυναικεία σόρουχα, θα φορούσες μαύρα ή κόκκινα? Τα βάζα γυναικεία σόρουχα. Μαύρα θα φορούσα. Αδιαφορώντας για το χρώμα. Σου απάντησα. Θα φορούσα και δεν με ενδιαφέρει το χρώμα. Μ' αρέσεις γιατί ξέρεις τι θέλεις στη ζωή σου. Εντάξει. Με αποστόμωσες. Ωραίος. Ωραίος. Επόμενος. Επόμενος. Έλα. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, πάω ποιος είμαι από Κομωτινή τηλεφωνώ. Μπράβο. Είμαι. Ναι. Από Πιερία είμαι κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω για τη μεταγραφή, για, ναι, το Βραζιλιάνο. Λοιπόν, ακούω πριν το φίλο που πήρε, είπε για το... την γκρινιάζουν γενικά. Δηλαδή, τι θέλουν δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ τη μία παίρνει παίκτες κάτω του 1 εκατομμυρίου μεταγραφή, γκρινιάζουν. Παίρνει παίκτες... Πότε γκρινιάξανε, πότε γκρινιάξανε οι άνθρωποι, πότε γκρινιάξανε. Πήρανε center back από την Δυναμό Κιέβ, γκρινιάξε κανένας. Δεν μίλησα για το μπακ. Τώρα για τον Βραζιλιάνο. Γιατί να δώσει 5 εκατομμύρια. Καλά κάνει και το λέει. Καλά κάνουν και το λέει. Γιατί απαγορεύεται να μιλήσουν οι άνθρωποι παοξίδες. Δεν είπα αυτό. Απλά δεν έχω βαρεθεί να ακούω να γκρινιάζουν με κάθε ενδεχόμενο και με την κάθε. Καλά κάνουν και γκρινιάζουν. Γιατί περιμένουν να βρουν 3 καλοί παίκτες να τελειώνει το θέμα. Και αν είναι να πουληθεί, ναι, ποιος είναι να έρθει. Και μας ασχολούμαστε τέλη Ιουνίου με ένα ταλέντο που θα παίξει, θα γίνει Ρονάλντο, θα τον πουλήσουμε, θα. Καλά κάνουν και γκρινιάζουν. Λογικά γκρινιάζουν. Αν δεν γκρινιάζαν, τότε θα λέγαμε ότι είναι φυτά. Εγώ λέω καλά κάνουν και γκρινιάζουν. Τι ακαλά. Εγώ, Ραπτόπουλε, δεν είμαι αυτής της λογικής. Ναι, εσείς έτσι. Πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Ναι. Κράτησε τον κορμό της. Έκανε μια καλή πορεία πέρυσι. Μας κλέψαν το πρωτάθλημα με τον τρόπο που όλη η Ελλάδα ξέρει. Και κάθονται τώρα και ασχολούνται όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι παοξίδες, με το αν θα κάνει μεταγραφή. Δεν πήρες χαμπάρι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο, έχει χρήματα, έχει περάσει τον νεοπλουτισμό. Και... προφανώς. Ναι, και ότι οι συμπεριφορές θα είναι διαφορετικές από ό,τι με τον Ζαγοράκι, τον Βιολίδη ή τον Γούμενο με τον Παγόνι. Ναι, συγγνώμη λίγο. Ο φίλος πριν λέει ότι γιατί δεν παίρνουν, λέει, παίκτες των 25 με 27 ετών. Καλά, συγγνώμη λίγο. Καλά, ναι, εγώ θα σε πω το άλλο αυτό που λέει. Ένας παίκτης 25-24 χρονών, ναι, που των 5 εκατομμυρίων ευρώ θα έρθει να παίξει στη Super League αντικειμενικά. Εάν αυτό που λες έχει μεγάλη βαρύτητα, τότε για ποιο λόγο εγώ να πάρω που δεν θα έρθει ένας παίκτης να παίξει εδώ μεγάλος, να ανεβεί το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας, του ελληνικού, να πάρω εγώ έναν 5-6 εκατομμύρια, τον πουλήσω 40. Άρα είναι ουτοπική η κίνηση. Αυτό που λες. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Γιατί συνδέεται με το άλλο? Μα αν λες ότι ένας καλός παίκτης δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα να παίξει, σε καμιά ομάδα, και εγώ το δέχομαι. Θα πάρω εγώ ταλέντο 6 εκατομμύρια, τα φέρω στην Ελλάδα και θα τον πουλήσω 40. Ποιος θα τον πάρει? Μα απαντάς. Αυτό που λέω, ο άλλος είναι 19 χρονών, δεν είναι 25. Και τι θα κάνεις στον ΠΑΟΚ δηλαδή αυτός? Θα κάνεις 40 γκολ. Έκανε 40 γκολ. Και ποιος θα τον δεν πάρει? Δεν σου είπα ότι θα κάνει 40. Εγώ σε λέω κάνει 40 γκολ. Ποιος, ωραία, ναι, ποιος το ζητάει? Μου βγήκε η μεταγραφή και καλά έκανα και έδωσα τα 5 εκατομμύρια. Πόσα τον πάρουν. Πόσα γκολ έχει κάνει ο Πρίγιοβιτς φέτος? Ο Πρίγιοβιτς. Πόσα γκολ έχει κάνει? Δεν θυμάμαι. 17. Πρώτο σκόρερ ο Πρίγιοβιτς. Ναι, ωραία, πρώτο σκόρερ. Εμένα προσωπικά πόσο τον πουλάνε στην Ασία τον Πρίγιοβιτς? 7 εκατομμύρια το δίνουν οι Ασιάτες. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Oh. Λοιπόν, θέλω μία ερώτηση. Oh. Μ' ακούσε αυτό που λέει? Μάλιστα, κύριε. Πόσο τελικά αυτός είναι ο παίκτης? 2 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια ή 20? Τι 20? Πόσα εκατομμύρια είναι? Χθες έκανε 7, σήμερα κάνει 2. Όχι, τώρα σου μιλάω σοβαρά. Εμείς τι είμαστε, της εφορίας, δρασί? Φίλε, αύριο μπορεί να κάνει 800.000, μεθαύριο 4 εκατομμύρια. Δεν είμαστε. Χθες πάντως είχε 7 εκατομμύρια και αλλά σήμερα να ξέρουμε γίνει. Τουλάχιστον. Αυτό ξέρω τι. Εντάξει, αυτό ξέρεις, αυτό με απαντάς. Αυτά, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και εμείς δεν θέλουμε τίποτα. Δεν είμαι της εφορίας. Να είσαι καλά.
Πάσε καλά. Λοιπόν, αν θέλετε χρώματα με πολύ υψηλή καλλιτικότητα και ειδικά για εξωτερικό χώρο, διαλέξτε τα ακριλικά χρώματα της Vitex. Βάψτε ό,τι θέλετε μόνο με Vitex. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις συνθήκες της χώρας μας, Ελλάδος. Έχουν μεγάλη αντοχή και είναι ενισχυμένα για να διατηρούν τις αποχρώσεις τους στην έντονη ηλιοφάνεια. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Θα τα βρεις στα καταστήματα Κοσμάγλου και πιο συγκεκριμένα στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62 Μαντούν Τρίτσι, με τηλέφωνο του 2310-303-173. Διαφημίσει και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και υπενθυμίζω ότι η Εσκιά της Παλωδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών δίνει προσφορά 1000 ευρώ κάτω έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα Σκόντα, Kia και Hyundai εφόσον κερδίσει η Αργεντινή. Πριν συνεχίσουν από ότι έχει κερδίσει πέναντι η Αυστραλία. Θα το πιάσει ο Σμάιχελ. 38 λεπτό. Για αυτούς εδώ. Λίγα μέτρα φόρα. Το χάσει. Ο αρχηγός της Εθνικής Αυστραλίας είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναντι. Για Αυστραλία, ρε. Για τα Σμάιχελ κάτω από τα δοκάρια. Λοιπόν, τον έφαγε και το Σμάιχελ. Μπορεί να τρακάρει με το δοκάρι και να τραβάσει. Εκτελεί 1-1. Επειδή πες το χάσει. Απ' την άλλη μεριά. 1-1 η Αυστραλία με την Δανία. Χρυσό στο μέμο εσύ. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα κάνετε. Θα κερδίσετε την έκπτωση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ένας φίλος τηλεφώνησε. Τώρα δώστε τον. Μας βλέπουν ρε μεσημεριάτικα. Τι να ακούσουν οι εκπομπές. 5 εκατομμύρια το βράδυ. Πάμε, πάμε. Γίναν δύο. Πάμε. Ένας τηλεφώνησε. Θα το διώξουμε. Τι να τηλεφώνησε. Λέγε. Έλα, φίλε. Έπεσε κι αυτός. Έπεσε κι αυτός. Τι να πούνε. Δεν μασάνε. Ανόητο πέναλτι. Τελείωσε ανόητο. Τι πέναλτι. Τι πέναλτι. Πήδηξε κεφαλιά, βρήκε το χέρι. Τι ανόητο πέναλτι. Ρε φίλε, γιατί να απλώσει το χέρι σου. Γιατί όταν πηδάς τι απλώνεις. Το πουλί σου απλώνεις. Όταν πηδάς μπορεί να απλώσεις και το χέρι σου. Τι να κάνουμε δηλαδή, το κόψεις το χέρι. Καλό είναι όταν κινδυνεύει η ομάδα σου να γίνει παράβαση με αυτή την κίνηση, να προσέχεις. Άσε με ρε κόκκινε τώρα που βλέπω. Το πέναλτι που κάνει ο Γάλλος αμυντικός στον αγώνα επίσης με την Αυστραλία. Δεν είναι ανόητο. Εντάξει. Παρόμοια περίπτωση. Άμα ήταν τότε δεν γινόταν πέναλτι. Θα μπορούσε να βγάλει και κόκκινη γιατί η μπάλα τώρα πήγαινε στην αιστεία βέβαια. Εντάξει. Παρόμοια κόκκινη έβγαλε με την Κολομβία. Και από την ώρα που το έχει πει η Αυστραλία επιτίθεται συνεχώς. Και χάσε άλλη μια ευκαιρία. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, παιδιά. No problem. Ναι, ναι. Πείτε μας για τον Βραζιλιά. Το ξαναγράφω κόκκινε. Τον Γκάρι Ροντρίγκες τον πούλησε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πόσα τον έδινε. Και ποιο είναι το θέμα, δηλαδή. Ότι δεν μπορεί όσο, να. Ρε φίλε, όσο και να τον πούλησε. Μπράβο. Πέντε να τον πούλησε. Δεν λέω, μπορεί. Μισό λεπτό. Με εκείνα τα χρήματα αγόρασε τον Μπρίγκοβιτς και ποιον. Και κερδίζει και άλλα χρήματα. Και καλά έκανε. Είπε κανείς το αντίθετο. Εσύ έχεις κολλήσει εκεί. Παιδιά, υπάρχει άρθρο λέει, το οποίο λέει ότι η μεταγραφή κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ισχυρίζεται ο ΠΑΟΚ. Τι ισχυρίζεται ο ΠΑΟΚ? Ότι η μεταγραφή κοστίζει 2 εκατομμύρια. Και γιατί χθες έκανε 7? Αυτό λένε οι Βραζιλιάνοι. Αυτό μάθαμε από τη Βραζιλία. Α, Βραζιλία λέει. Ναι. Μάλιστα. Άλλο Βραζιλία. Ναι. Και άλλο Ελλάδα. Για να μα πούνε ποιο είναι το ποσό να μην τρελαινόμαστε να πούμε. Εφορία είμαστε. Και όχι, ρε φίλε, τώρα 7 εκατομμύρια για αυτόν τον 19 χρονών και τρελαίνει. Ένα πήρε, έναν έχουμε άντε. Πάρτον. Πάρτον. Στι οικέ συνελήφθη ένα με 8,5 κιλά κάναβης. Τρεις γκόμενες λέει. Για προσωπική χρήση ήταν. Ναι. Ορίστε. Ομάδα δίωξη ναρκωτικών του Πολύγυρου. Οι Μηδαπές λέει. 57, 24 και 21. Μάινες, κόρες, τι ήταν αυτές εκεί. Λοιπόν. 1 κιλό και 77 γραμμάρια. Ωραία, ο κόσμος σου περνάει καλά. Έλα ρε φίλε, λέει. Εμείς τρώμε σάντουιτς και πρώμε πορτοκαλάδα βίκος. Έλα ρε φίλε, καλημέρα, ναι. Έτυγε. Έλα, καλημέρα, πολύ. Καλώς το, ναι, ναι, λέγε. Φώναζε λίγο. Γρηγόρη. Ορίστε. Δε στον Κωστάκη, ρε τον Καντέμι, να μην κάνει προγνωστικά, μην ξεσκίσει ρε γάμο του. Πραγματικά. Ρε φίλε, άσο ημίχρονο στο τελικό, θέλουμε Δανία τώρα. Προλίγο είπε ότι θα το πιάσει η Αυστραλία ο τερματοφύλακα και το καρπό είναι να πει. Μα έχει ξεσκίσει ή μάρτον. Λοιπόν, γεια σα, αγαπώ, και του δύο. Εσύ περιμένει να οικονομήσει τώρα από το στοίχημα. Μάλιστα. Σανδάλι με άσπρη κάλτσα καλοκαιριάτικα. Βγαίνει ο μήνα, δεν κουνιέται φίλο μετά τι 20 Ιουνίου. Τι λαϊκέ είναι άδειε ή οικονομίζει από την Αυστραλία και τη Δανία. Μάλιστα. Λέγε κόκκινε. Σε πιάσει το ζάχαρο, τι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Έλα. Λοιπόν, σα ακούω μέσω στο ίντερνετ και αυτό κιόλα έτσι μπορεί λίγο να αργώ. Γιατί είμαστε μακριά από εκεί πέρα, από Θεσσαλονίκη. Σωθήκατε, αν είστε μακριά, λέγε. Λοιπόν, άκουσα την κλήρωση του ΠΑΟΚ. Εγώ λίγο να επανέλθω έτσι στα δικά μα.
βλέπω στοίχημα και διαβάζω στοιχηματικά το δίνουν 50-50 πιθανότητες. Ποιο, έτσι. Ποιο. Την πρόκληση του ΠΑΟΚ, 50-50 ρε, εδώ είναι τύχημα εδώ. Με, την, με τη Βασιλεία, βέβαια, έχει ελπίδες. Ναι. Έχει ελπίδες, όχι, okay, παιδιά, είναι ένα προς ένα, εντάξει, οι πιθανότητες δηλαδή είναι μοιρασμένες τελείως. Και μου κάνει εντύπωση γιατί η Βασιλεία είναι μια έτσι, ομάδα η οποία έχει το know-how, ξέρει να μπορεί να πατήσει γήπεδο, ξέρει να μπορεί να... know-how, ομαδάρα δεν είναι, καλή ομάδα είναι, εντάξει, δεν τρελαθήκαμε κιόλας. Μπορεί λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Επειδή έτσι με το στοίχημα ασχολείται ο Γρηγόρης. Θέλω να ρωτήσω έτσι. Θέλω να ρωτήσω, ο Γρηγόρη, τι πιθανότητα εσύ θα έδινε, σαν αντίχω ένα book με τον ΠΑΟΚ και σε πρότεινε 50-50. Δηλαδή αξίζει να το ποντάρουμε. Το δίνει 1,90 τώρα την πρόκληση του ΠΑΟΚ και 1,90 στη Βασιλεία. Πού να ρίξουμε τα 2 ευρώ μας. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αντιχόν, γιατί είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ σήμερα που λέμε έχει προβάδισμα ΠΑΟΚ. Σήμερα. Σήμερα, αλλά ξέρουμε. Αν άρα εσύ σαν book δεν θα το έδινε. Δεν είμαι book. Θα έδινε κάτι πάνω. Δεν είμαι book. Βρε, Γρηγόρη μου. Και εγώ αντιχόν ναι. Ήμουν. Γι' αυτά είναι οι odds maker, οι οποίοι εκτιμούν κάποια πράγματα. Πρέπει να δούμε. Μάλιστα. Και ένα ακόμη, ως τώρα, έτσι, Πορτογαλία μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Όχι. Μπορεί. Όχι, πετάχτηκε ο άλλος. Εντάξει, άρα θα φτάσει. Εντάξει, παιδιά, θα φτάσει. Εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χιούμορ έκανες τώρα. Ρε, θα φτάσει, θα φτάσει. Τη σιά σου το χαλβαδοκούτι θα φτάσει. Πώς θα φτάσει, ρε, την είδες την Πορτογαλία να παίζει. Είδες χάφ αυτά εδώ πέρα, είδες ένας Ρονάλντο είναι. Πώς θα φτάσει. Παρακαλώ. Τι έχει κάνει ο Ρονάλντο. Επειδή ο Ρονάλντο έκανε μοκάθαρση και πήρε αίμα από νεογέννητα. Πάει να πει ότι θα περάσει η Πορτογαλία. Από νεογέννητα. Ρε εσύ, ο Ρονάλντο αυτή τη στιγμή είναι σαν να ξεκινάει η προετοιμασία και είναι φρέσκος. Θα ρίξει και είναι Νοέμβριος μήνας, Οκτώβριος μήνας. Ο πιο φρέσκος ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ. Ταχύτητα θες, αντοχή θες, μεγάλους χώρους θες, άλμα θες, τι θες. Μάλιστα. Έχει ξεπεράσει τα όρια της βιολογίας. Σταμάτα λίγο, ρε. Έχει ξεπεράσει τα όρια της βιολογίας. Εάν ποντάρουμε στο Ρονάλντο, ναι, αλλά όχι στην Πορτογαλία. Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο θα λες. Ναι. Πορτογαλία. Ναι. Γεια σου. Γεια σου. Το Άρας παίρνω χθεσινό σήμερα. Α. Το Γρηγόρη. Γρηγόρη. Εχθές ο γιατρός στη νύχτα υπάρχει και πριν το φίλο. Εσύ έγινες μαγειρική. Εσύ φίλε θα τα χάσουμε. Τόσο νεό Έλληνες βγήκαμε. Θα χάσουμε την πάρα. Δεν ξέρω ρε, τι γίνεται. Δεν μου λες ρε φίλε, τι ναρκωτικά παίρνεις. Άντε πάλι σου μιλάς, το Γρηγόρη θέλω να μιλήσω. Τι έχεις πει ρε φίλε, τι. Ούζο μαγεία, τα βλέπω όλα τέλεια και τη στροφή ευθεία, τι έχεις πει να πούμε. Εγώ, ναι. Σου είπα από τη Δευτέρα θα βάλω μια ταμπέλα, ναι. Και θα λέω Μακεδονία ξακουστεί και σε έρθει κανένα. Α, ναι. Θα τρέμουνε, θα τρέμουνε όλο το ΝΑΤΟ. Με αυτούς που κυβερνάνε, ναι. Βάλει άλλη ταμπέλα. Ναι. Ξέρεις τι να λέει. Ναι. Άλλη ταμπέλα να βάλεις. Να λες πολύτοπος είναι επιπλωμένο. Δεν είναι η Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι και ελληνική, αλλά είναι νατοϊκή κατά βάση. Μακεδονία νατοϊκή. Μακεδονία ανατολική. Εκεί στο Άγιον Όρος καλά τα πίνετε 30 χρόνια. Άντε για χαρά σε κανέναν άλλο να πάρει τηλέφωνο. Έκλεισες. Παρακαλώ. Βέβαια. Το κατάλαβα. 30 χρόνια στο Άγιον Όρος. Σκοτώθηκε στη δουλειά. Τον ακούς πως είναι μεσημεριάτικα. Ευτυχισμένος. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, επειδή ψάχνω τρόπο πώς θα βγάλω τα λεφτά για τις διακοπές φέτος. Ναι. Και ο μόνος τρόπος είναι να μας πει σήμερα. Τι βλέπεις Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και Ιράν, όχι συγγνώμη, τι βλέπεις Γαλλία, Περού και Αργεντινή, Κροατία. Είπε 2-2 τη Γαλλία, ναι? Και είπε Χ2 την Κροατία. Ωραία, τελικά βρήκα τρόπο πώς θα βγάλω τις διακοπές μου. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα παίξεις? Αντίθετα. Τα αντίθετα φυσικά. Okay. Ραπ μπορείς να κάνεις πολύ κόσμο πλούσιο. Συνέχισε. Εγώ λέω ότι δεν θα βρεις ούτε κάμπινγκ να πάνε και να κάνεις κάκα στα δέντρα. Αυτό είναι καλό. Να κερδίσεις λεφτά και εκεί που θα πας να πάρει φωτιά το ξενοδοχείο. Ποιο ξενοδοχείο, ρε. Αυτοί όλοι είναι απένταροι και προσπαθούν να βγάλουν λεφτά από το Μουντιάλ. Είναι λογικό. Αυτό είναι παραχμή της ελληνικής οικονομικής κοινωνίας. Καληνύχτα. Και ξέρεις τι είναι, να μην έχεις να φας και να φωνάζεις Μακεδονία ξακουστεί. Αυτό είναι αυτή η μεγαλύτερη τραγωδία. Το να μην έχεις να φας και να φωνάζεις Μακεδονία ξακουστεί. Καλημέρα. Ορίστε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Ο.
Δεν μπορείς αυτό που λέει. Μάλιστα. Τι σου κάνει ο κύριος και βρίζει τη θεία του. Δεν είπα. Τι δεν είπε, τι θα τα παίρνεις πίσω, γατάκι. Τι το είπα για τη θεία του. Τι είπες, για να το βίντεο σου να δεις. Εγώ βρίζω θείες γιατί είμαι άθεος. Ύστερα όμως όταν σε στριμώξουνε, τα παίρνεις πίσω. Εγώ δεν είμαι καλό παιδί σαν τον κόκκινο. Είπα, είμαι κάθαρμα, είμαι υβριστής, είμαι κανίβαλος, ναι. Κοίταξε, μην τα παίρνεις πίσω σαν τους χρυσαυγιάτρες. Χρυσαυγάτες. Χρυσαυγοί. Οι χρυσαυγοί είναι φίλε, εντάξει. Κάνει τσαμπουκά, αλλά όταν θυχτούν τα συμφέροντά της, το παίρνει πίσω. Για να δούμε το βράδυ αύριο. Ναι. Τι θα πει ο Σαράντος. Σήμερα είναι ο Σαράντος. Για τη Μελίνα που χθες τι είπες. Η Μελίνα, τρεις ταινίες έπαιξε, άσχημη γυναίκα ήτανε. Όχι αυτό δεν μας πειράζει, δεν ήταν άσχημη. Παντρεύτηκε το 1939 ένα τύπο, ο οποίος δεν ήταν και ιδιαίτερα φιλέλληνας, αυτό είπαμε. Κάτι άλλο, δεν θα το πω εγώ, δεν το... τι είπες. Είπαμε ότι η κυρία Μερκούρη παντρεύτηκε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν και πολύ φίλος στην κατοχή με τους Έλληνες. Θες να το πω έτσι πιο χοντρά, δεν το λέω. Α, δεν το λες, τι, α, τα παίρνεις πίσω ύστερα. Ναι. Τα μαζεύεις. Γι' αυτό, πριν μιλήσεις, πριν πεις κάτι, μέτρε μέχρι το 2-3. Έφυγες. Άδειγε. Παίζει να είναι αλήθεια αυτό με την αιμοκάθαρση, λέει. Σαν τον Lance Armstrong, λέει, τον ποδηλάτη, μετάγγιση αίματος για αύξηση αντοχής. Σήμερα είσαι ταξικότατος. Μου λέει ένας φίλος μου κουκουές. Όχι όμως κουκουές ΣΥΡΙΖΑ. Κουκουές, κανονικός κουκουές. Ο Καρδιτσιώτης, ο Βάζελος. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Ορίστε. Ναι. Άμα θες μίλα. Ναι. Αυτό που λες. Τι είναι ρε φίλε στραβωστό, μη λέγε. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλά. Όλα καλά. Καλά. Τι έγινε με τον ΠΑΟΚ, πώς τη μεταγραφή, πώς την είδες. Για αστεία είναι, για γέλια είναι. Γιατί ρε φίλε. Έτσι γουστάρω. Πες μας την άποψή σου ρε. 7 εκατομμύρια λέγανε οι Βραζιλιάνοι. 5, όχι 7. 5, τι γίνανε τελικά σήμερα. 5, γίνανε, τι. Σήμερα 2. 5 συν 2,5 λέει άμα κάνει κάτι συμμετοχές, ναι. Ξέρω εγώ. Και πώς θα τον πουλήσετε αυτόν, ρε. Άμα γίνει ο Ρονάλντο δηλαδή, πώς θα τον πουλήσετε. Ε, να μην τον πουλήσουμε, έγινε 30 ρε φίλε. 30. Πουλήσατε κανένα παίκτη. Πουλήσατε κανένα παίκτη πάνω. Παίζουν ένα παίκτη που πουλήσατε 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια πουλήσατε κανένα παίκτη. Θα βγούμε τσουλούρε κόκκινε φέτος. Θα βγει. Έχει 3 αγώνες. Εντάξει. Να βγει με το καλό, να μπει στου ομίλου. Ναι. Να μπει με το καλό και να ακούσω ό,τι θες να πει μετά. Τέλειες. Ωραία, άκου πως έχει τώρα το πράγμα. Πώς έχει με τσουλού. Ναι. Πωλείται ο παίκτης. Ναι. Και ρε φίλε, μπορούμε να πουλήσουμε και άλλους παίκτες. Φίλε, δεν έπαιξε και, και μιλάς για ενδεχόμενη πώληση. Ε, μιλάω ρε φίλε, γιατί να μην μιλάω. Ε, δεν υπερβολεί. Ε, μου λέει φίλε, Πέλκας θα γίνει αυτός Πέλκας. Γιατί να μην γίνει ρε φίλε, εντάξει, άλλη θέση βέβαια, αυτός παίζει εξαιρετικά. Βρε μαζί σου, ναι. Αλλά πριν το δούμε, να λέμε τώρα ότι θα παίξει και θα τον πουλήσουμε. Οκ. Okay. Η προοπτική αυτή είναι, μακάρι να μα βγει, ξέρω εγώ. Μα... Ελπίζω. Δες τι αγορές κάνουν οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού και στατιστικά. Να τελειώσω λίγο το ερώτημα. Και τελειώσω. Στατιστικά στις πόσες αγορές, πόσοι τους βγαίνουν για να τους πουλήσουν μετά. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει, γιατί ενθουσιάζεσαι μπεν και καλά κάνεις, αλλά υπάρχει και αυτό το οποίο λέει ότι κράτα μικρό καλάθι. Μακάρι να βγει ρε φίλε, μακάρι. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα μας βγει, ξέρω εγώ. Okay. Να είσαι καλά. Μακάρι να μας βγει, λέω. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Καλά, Κωστή. Έλα, φίλε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Λοιπόν, πάντως αυτό που είπες για τη μετάγγιση έχεις πολύ δίκαιο, να ξέρεις. Ήσουν μπροστά εσύ. Λέγε, φίλε, λέγε. Ισχύει αυτό, αλλά είναι ντόπινγκ να ξέρει αυτό το πράγμα. Είναι, που, είναι και ντόπινγκ. Που κάνουν. Λέγε, ρε φίλε, λέγε. Ας το κόκκινο. Είμαι φοιτητής του ΤΕΦΑ, επίτρεψέ μου να το ξέρω καλύτερα. Τα ξέρω κόκκινος καλύτερα από το ξέρεις καλύτερα. Το ξέρω κόκκινο. Δεν ξέρεις. Κάνουνε, όταν ο αθλητής βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο, κρατάνε το αίμα του, το διατηρούν και το μεταγγίζουν αργότερα σε φάσεις τις οποίες δεν είναι καλά. Για να υπάρχει μεγαλύτερη οξυγόνωση στο αίμα και να κάνει πολύ καλύτερα. Τα ξέρει καλέ όλα τα, δεν τον ακούς πώς το λέει το μάθημα. Ο Ραπτόπουλος άκουσες τι είπε. Είπε ναι, γιατί έκανε μετάγγιση από άλλο, εντάξει. Ναι, από μικρά παιδιά, τώρα από αυτό μέχρι αυτό που λες εσύ υπάρχουν εκατομμύρια μίλια απόσταση. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνει τώρα ο φοιτητής. Κατάλαβες. Έλα. Εγώ δεν λέω αυτό που λες ότι είναι λάθος. Ούτε πήγα να σε βγάλω λάθος. Μην προτρέχεις. Αυτό ξεκίνησε με την Πορτογαλία.
ότι δεν υπάρχει Πορτογαλία, υπάρχει ένας Ρονάλντο και 11 πτώματα από πίσω, 10 πτώματα. Αυτό ήθελα να πω, αυτό ήθελα να αναδείξω. Και ότι η φρεσκαδούρα του Ρονάλντο, ένας Ρονάλντο ο οποίος ένα χρόνο περπατάει και σήμερα βγαίνει να πούμε σε μεγάλες διαδρομές, με μεγάλες ταχύτητες, Ιούνιο μήνα. Αυτό τους λέω. Αυτό. Αλλά αυτοί μόνο ξέρουν να πάνε στο προπό να παίξουν στο κίνο. Από εκεί και πέρα δεν έχει το μυαλό να κουραστεί άλλο. Δεν έχει. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να σου πω, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Άλλο το δικό του αίματα και άλλο να πάρει απαλού. Τι το δικό του αίματα, ρε. Τι είναι... Άλλο το δικό του αίμα και άλλο να πάρει απαλού. Τι το δικό του αίματα, ρε. Αίμα. Αρακά με τόνο ούτε στην Κολομβία δεν τρώνε, λέει εδώ ένας φίλος. Αυτό σας μην φάει. Αυτός προφανώς τρώει σούσι και άλλα. Σούσι. Σούσι, ναι. Σούσι τρώει. Ναι, ναι, ναι. Άμα τρώει σούσι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, κόκκινε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Ραπτόπουλε, με σένα θέλω να μιλήσω. Φίλε, έχω ένα λευκό μικρόσωμο σκυλάκι 7 κιλών και 11 μηνών. Αρσενικό, στυρωμένο, εμβολιασμένο και τσιπαρισμένο. Είχε κακοποιηθεί σε σημείο να του σπάσουν το πόδι, το χειρουργήσαμε και είναι μια χαρά. Και έχω και ένα σκυλάκι 6 μηνών, το οποίο χτυπήθηκε από αμάξι και χειρουργήθηκε και αυτό για σπασμένο πόδι. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει πληροφορίες, παίρνει το Μετρόπολης, βγαίνει η Βίλεγα Μπουλιώνη και δίνει το τηλέφωνο της Κλεοπάτρας, να πούμε, που είναι γραμματέας. Πληροφορίες. Γραμματέας του. Γραμματέας, ναι. Κόκκινε, ξέρω ότι δεν αγαπάς τα ζώα και είσαι. Το μόνο ζώο που αγαπάς είναι τον εαυτό σου. Ενοχλείσαι. Όταν το κάνουν αυτό, ενοχλείσαι. Μισό λεπτό, φίλε. Του Γιακουμίδη γραμματέας. Όταν το κάνουν, του Γιακουμίδη. Όταν το κάνουν αυτό, ενοχλείσαι. Όταν το κάνεις, γιατί δεν ενοχλείσαι. Αχ, ρε κόκκινε μου. Γιατί δεν ενοχλείσαι. Γιατί δεν ενοχλείσαι. Το κάνεις συνέχεια. Το έκανα μισό λεπτό και τρελάθηκε σε μισό λεπτό. Δεν τρελάω αυτό το μισό λεπτό. Άντε, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Όποιο θέλει σκυλάκια να πούμε. Μπορεί να πάρει την γραμματεία και να πάρει την Κλεοπάτρα και να την πει η Κλεοπάτρα που είναι τα σκυλάκια να πούμε. Τη Βασίλισσα. Ποια Βασίλισσα. Την Κλεοπάτρα. Την Κλεοπάτρα, όχι. Κλεοπάτρα, λέγεται. Την γραμματεία την Κλεοπάτρα. Γραμματέα. Γραμματέα, ναι, γραμματέα. Εκεί που πήγε να κάνει τζάμπα τον. Άλλο πάει τζάμπα. Τον όμως. Εγώ δίνω κάθε φορά και ο Γιακουμίδης μου λέει δεν τα παίρνω και τα δίνω στην Κλεοπάτρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Εσύ στην Κλεοπάτρα πάντα. Όταν σου είπε ο Γιακουμίδης δεν τα παίρνω, δεν έδωσε στην Κλεοπάτρα ούτε μια μαστίχα, έτσι με είπε η Κλεοπάτρα. Ρώτα την. Λέγε, φίλε. Ναι. Μαζί μιλάμε, φίλε, με το Λάμδα. Ναι. Κύριε Κόκκινη, είμαι ο μηχανικός υπεύθυνος της ομάδας που σας είχε καλέσει στο τελικό του τουρνουά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ναι. Δεν μας κάνετε την τιμή, απλά να σας πληροφορήσουμε ότι το κατέκτησε η Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Πρώτο. Και δεύτερο, θέλω να ρωτήσω, σε περίπτωση που χάσει και η Ισπανία και η Πορτογαλία με ένα 0. Εκεί περνάνε. Δεν το έχω δει, ήταν υποβλακίες. Αλλά νομίζω αυτοί οι δύο. Παρόλο που αν χάσουν ένα 0 και οι δύο. Ναι. Καλώς. Ο λόγος είναι απλός. Για πες μου. Η FIFA έχει τον goal of the race. Δεν έχει τι έχουν κάνει στα μεταξύ τους παιχνίδια. Και κυρίως μετά έχει πρώτο κριτήριο την επίθεση. Εφόσον ήρθαν 3-3 και έχουν βάλει από ένα γκολ, είναι 4. Ναι, αλλά αν εγώ έχω ένα σύν και ο άλλος έχει 0. Σας λέω, όταν πρώτα βλέπει τη διαφορά και μετά βλέπει την επίθεση. 0 ποιος τα έχει. 0 στο goal average θα είναι οι δύο που θα χάσουν από ένα 0. Η Ισπανία και η Πορτογαλία. Πολύ καλό ερώτημα, να το ψάξω τότε. Okay. Έγινε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Αλλά τι να το ψάξω, λάθος. Από τη στιγμή που θα είναι συν ένα η ομάδα. Αλλά όχι, δεν θα είναι συν ένα. Άστο ρε κόκκινε, στα μαθηματικά 9. Περίμενε. Σε 5 λεπτά πάρετε Παναγιώτη. Χάνουν από ένα 0. Άρα θα είναι 4-4 θα είναι. Οπότε όχι, 4-4 είναι τώρα. Πόρε, τι είναι αυτό. 4-4 θα πάει, όχι φίλε, 0 και μετά πάει η επίθεση. Περνάει η Ισπανία και η Πορτογαλία. Άμα χάσουν από ένα 0, επειδή έχουν ένα συν, θα πάνε 0 συντελεστής. 0 θα έχουν και άλλοι, οπότε περνάει η Ισπανία και η Πορτογαλία με καλύτερη επίθεση. Απλό είναι το πράγμα. Το κατάλαβες. Αν δεν το κατάλαβες, τόσο εύκολο. Ποιο ντόπινγκ ρε ο Ρονάλντο λέει. Όλη τη χρονιά περπατούσε 13 μάτσους του Champions League και έκανε τίποτα άλλο. Φρεσκαδούρα είναι. Λέω 5-46. Καλό στα σχόλιο. Πάμε να ακούσουμε μία τελευταία γραμμή. Ναι. Ορίστε. Έλα. Έλα. Μ' ακούς. Σ' ακούμε φίλε. Δεν περνάει Ισπανία Πορτογαλία ρε. Άμα χάσουν και οι δύο. Από ένα 0 αυτοί οι δύο περνάνε. Ναι, ο τρίτος έχει 3 βαθμούς. Από τον τρίτο θα χάσει μία από τις δύο, άρα θα περάσει ο τρίτος και ένας από τους δύο.
Πόσους βαθμούς έχει η Ισπανία, φίλε? Πύραυλο! Πες τη βαθμολογία, πες τη βαθμολογία. Τέσσερις έχει η Ισπανία, τέσσερις έχει η Πορτογαλία. Και από κάτω υπάρχει και ένας που έχει τρεις. Α, ναι, είναι το Ιράν, σωστά, σωστά, σωστά. Άμα κερδίσει το Ιράν, λοιπόν. Το Ιράν περνάει πρώτο, ναι. Μπράβο, αυτό. Ναι. Και ποιος από τους... Περίμενε, και ποιος από τους άλλους δύο περνάει μετά? Ποιος από τους άλλους δύο? Θα περάσει η Πορτογαλία ή η Ισπανία, μάλλον με κλήρωση θα βγει. Όχι, δεν θα βγει με κλήρωση. Αν αυτή τη στιγμή η Ισπανία είναι καλύτερη, λόγω καρτών είναι καλύτερη, να ξέρεις αυτή τη στιγμή. Πάει... Το κριτήριο είναι η κάρτα αυτή τη στιγμή. Δεν το γνωρίζω. Είναι μια λιγότερη κίτρινη. Okay. Είναι σωστό αυτό που είπες για το Ιράν, γιατί έχει μια νίκη. Και αυτό που λέω για την Ισπανία είναι. Η βαθμολογία βγάζει την Ισπανία πρώτη. Έχει λιγότερες κάρτες η Ισπανία? Μία λιγότερη κίτρινη. Σε αυτό το κριτήριο έχουν φτάσει. Μάλιστα. Okay. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Ξέρεις τι κατάλαβα, κόκκινη. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε κάλεσε ο μηχανικός και επειδή δεν πήγες, την έφερε τώρα για να σε κάνει ρόμπα, να πούμε. Έτσι κατάλαβα εγώ. Okay. Έτσι κατάλαβα εγώ. Σε έκανε ρόμπα. Μεγάλη. Ναι. Γιατί σου λέει αυτός ο κερατά, τον κάλεσα να πούμε και δεν ήρθε. Σου βγάζει το παράπονο, μετά σου κάνει την ερώτηση για να σε κάνει ρόμπα. Μπορούσα να πάω. Και σε κάνει, αν μπορούσε να πας. Ναι. Στα παιδάκια τα αμαία γιατί πήγες? Δηλαδή η μηχανική με τα αμαία είναι το ίδιο. Τι είναι, λέει? Τώρα τι θα μπορούσε να πας. Τα αμαία με τους μηχανικούς είναι το ίδιο πράγμα. Σε έκανε ρόμπα να πούμε. Ρόμπα γιατί με έκανε. Σε έκανε ερώτηση, απάντησες λάθος και γέλεται τώρα στο καφενείο ο μπούφος, ο κόκκινος, τι είπε. Αυτό θα λέει. Και επειδή δεν πήγες, πήγες εσύ δημόσιες σχέσεις να ξέρεις να κάνεις. Πάνε να πούμε εκεί πέρα, σε φωνάζουν, πάνε. Εσύ γιατί δεν πήγες, και εσένα κάλεσε. Δεν με κάλεσε εμένα κανείς. Λάθος κάνω. Όχι. Και εσένα κάλεσε. Εμένα δεν με κάλεσε κανείς. Λάθος κάνω. Σε πληροφορώ. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου περιμένει για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκι, Γιαλαμά και Δήμο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.